Καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που λόγω των καταστάσεων, όπως ξέρετε, γίνεται online μέσω του Zoom. Η διάλεξη αυτή πρόκειται να ανέβει και στο YouTube για τους συναδέλφους σας που δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν και ασφαλώς ως βοήθημα σε φοιτητές και άλλων πανεπιστημίων, γιατί λαμβάνω και μηνύματα και από άλλες πόλεις και από φοιτητές που δεν είναι δικοί μου, ότι παρακολουθούν αυτές τις διαλέξεις. Οπότε θα είναι καλό βοήθημα και για αυτούς. Να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις που ήδη βρίσκονται στο chat, για παράδειγμα σχετικά με το MPS. Όπως ξέρετε, μπορούμε να δούμε στο eClass και θα ενεργοποιήσω τώρα το screen που έχει τις πληροφορίες. Μπορούμε να συνδεθούμε λοιπόν στο eClass προκειμένου να δούμε το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί σχετικά με το πότε γίνονται τα εργαστήρια και τις υποχρεώσεις που έχετε. Βλέπουμε λοιπόν ότι πόσο έχουμε σήμερα, 28. Για να δούμε εδώ τις ημερομηνίες. 28 Τετάρτου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, αναφέρει αυτό το αρχείο, αυτή η ανακοίνωση, ότι θα πρέπει, ότι υπάρχει το εργαστηριακό φυλάδιο 2 που θα πρέπει να δουλέψετε. Έχει εδώ τις σχετικές οδηγίες. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να ήδη να έχετε ξεκινήσει να το δουλεύετε αυτό το φυλάδιο και θα ανέβει στο eClass. Στις εργασίες θα ανέβει, βέβαια, εργασίες του eClass. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει καταληκτική, μάλλον αυτό το εργασιακό φυλάδιο σκίσεων 1, 14 Τετάρτου ήταν το προηγούμενο. Εν τούτης, θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα. Για το MPS, να δούμε τι αναφέρει το MPS. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει, 5 Πέμπτου, 8 η ώρα το απόγευμα, στη διεύθυνση που θα σας στείλουμε με email, με ανακοίνωση. Για το MPS να υπενθυμίσω ότι γίνονται βοηθητικά φροντιστήρια κάθε Δευτέρα βράδυ, 8 η ώρα, στη διεύθυνση που ήδη έχει ανακοινωθεί στο eClass και χθες έγινε και θα πρέπει να το παρακολουθείτε για να σας βοηθήσει ο συνεργάτης μου να δείτε τα θέματα του, πιθανά θέματα του MPS και πώς αυτά επιλύονται. Ως προς την ύλη, σκεφτείτε ότι τώρα βρισκόμαστε στην 7η εβδομάδα. Άρα αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι η 7η, η επόμενη είναι η 8η. Άρα στην επόμενη εβδομάδα που έχει το MPS, η ύλη που εξετάζεται είναι από την 1η εβδομάδα μέχρι και την 8η. Εν τούτης, θα πρέπει να μπείτε τη Δευτέρα που θα έρθει σε λίγες μέρες, 8 η ώρα το βράδυ, για να μάθετε ακριβώς κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν δούμε θέματα της θεωρίας, ας σας δείξω κάποια θέματα τα οποία τα θεωρώ χρήσιμα να τα γνωρίζετε. Και θα ξεκινήσουμε με ένα άρθρο που είχα δει σε ένα γνωστό site, το Slashdot, το οποίο αναφέρει για ένα διαχειριστή συστήματος όπου λόγω κάποιων παράνομων πράξεων, έκνομων πράξεων που έκανε, είχε 10 χρόνια ποινή, πιθανή ποινή σε φυλάκιση. Γιατί ήταν ένας διαχειριστής συστημάτων, servers, Unix, Linux κτλ. Και τον απέλυσαν και αυτός λοιπόν, μόλις έμαθε ότι απολύθηκε, πήγε και προκάλεσε κάποια ζημιά στην υποδομή του συστήματός του, συγκεκριμένα deleted, έσβησε accounts, σαν να κάνει RMRF, για παράδειγμα, στο Linux, να σβήνει ολόκληρους καταλόγους,
Και τελικά αναφέρει εδώ ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να προσλάβει κάποιον άλλον εργολάβο να έρθει να διορθώσει τη ζημιά που είχε κάνει ο προηγούμενος. Αλλά αυτό είχε ως συνέπεια να χαθούν εβδομάδες εργασίας. Έτσι λοιπόν, με μία ίσως πράξη εμβρασμό ψυχής, που δεν πρέπει όμως να γίνεται, προκάλεσε κάποια ζημιά, αλλά βέβαια επειδή λίγο πολύ μπορείς να καταλάβεις ποιος κάνει τη ζημιά, δηλαδή σε μια εταιρεία δεν υπάρχουν πολλοί διαχείριστες που έχουν πρόσβαση στο να σβήνουν δικαιώματα, να σβήνουν και να τροποποιούν δικαιώματα. Άρα λοιπόν εύκολα βρέθηκε αυτός και εκεί που ήταν από IT Administrator θα γίνει ένας κρατούμενος σε κάποιες φυλακές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εργαζόμαστε ασφαλώς σύμφωνα με την νομοθεσία, την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία και βέβαια σύμφωνα με την ηθική. Άρα λοιπόν θα ήθελα να το έχετε υπόψη σας, ώστε να μην πέσετε καμιά φορά σε παγίδα και να έχετε προβλήματα με τον νόμο. Λοιπόν, μια ακόμα ερώτηση που ήρθε στο chat. Ναι, θα ανέβει, όπως αναφέρει, το φυλάδιο στις 28 Τετάρτου, σήμερα δηλαδή θα ανέβει, μέχρι το βράδυ θα έχει ανέβει το φυλάδιο για να το δουλέψετε και να το παραδώσετε. Υπενθυμίζω τα φυλάδια αυτά τα δουλεύετε, τα στέλνετε μέσα σε 2 εβδομάδες και λαμβάνετε μια βαθμολόγηση από εμάς. Όπως αναφέρει, αναλόγως το τι έχετε ολοκληρώσει, από 0 έως 0,89 μονάδες, σύμφωνα με το αναδιατυπωμένο σχέδιο εργαστηρίων και βαθμολογίας. Επίσης, να πω ότι αναμένεται σήμερα και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρουμε ακόμα τα πανεπιστήμια κατά πόσο θα ανοίξουν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σας διαβεβαιώ ότι ό,τι περνάει από το χέρι μου θα το κάνουμε για να γίνει και εξεταστική, είτε με τηλεεξεταστική, δηλαδή προφορική ένας προς ένα τηλεεξέταση με μένα και τον αντίστοιχο κάθε φορά φοιτητή, είτε αν ανοίξει το πανεπιστήμιο μόνο για τις εξετάσεις, γιατί ακούγεται και γι' αυτό και ακούγεται ότι θα ανοίξει ενδεχομένως και θα επιτρέπει, αν ανοίξει το πανεπιστήμιο για τις εξετάσεις μόνο, θα πρέπει να προσέχουμε να υπάρχουν τα απαραίτητα διαστήματα ανάμεσα στους φοιτητές και συνήθως αναφέρει 2 μέτρα. Μας έχει έρθει μια οδηγία που λέει αν γίνει εξεταστική, θα πρέπει ο κάθε φοιτητής να έχει 2 μέτρα προς κάθε κατεύθυνση, ελεύθερη, άρα δυσκολεύει και την αντιγραφή βέβαια, αλλά δεν το κάνουμε για λόγους να μην αντιγράφετε. Έτσι κι αλλιώς οι αντιγραφές είναι ελάχιστες. Αλλά το γίνεται για λόγους ασφαλείας. Άρα μπορεί να γίνει και η εξεταστική, να ξέρετε, απλώς θα έχετε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ σας. Πάμε να δούμε κάποιο άλλο ενδιαφέρον θέμα που έχω βρει. Και συγκεκριμένα, όπως σας έχω πει, στο e-class βρίσκονται κάποια έγγραφα που θα σας βοηθήσουν για τα λειτουργικά συστήματα. Είχα δείξει σε προηγούμενη διάλεξη κάποια προηγούμενα έγγραφα. Τώρα βλέπουμε το έγγραφο 2, PROC 2, το οποίο αυτό το έγγραφο PROC 2 PDF βρίσκεται στο e-class και είναι ένα course που είχε γίνει το 1996, αλλά εντούτοις παραμένει επίκαιρο, ακόμα και στις μέρες μας. Unix System Programming, λοιπόν. Αναφέρει στο session για αρχεία, συσκευές, διαχείριση διεργασιών, διαχείριση της διαδιεργασιακής επικοινωνίας. Θέλει κάποιος για 025 να μου δώσει μια εντολή στο Linux που επικονίζει μια διαδιεργασιακή επικοινωνία. Μπορεί να το κάνει τώρα όσο μιλάω. Non-blocking input, output and select, δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε είσοδο-έξοδο χωρίς να έχουμε μπλοκάρισμα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε κάποια στοιχεία σχετικά με το Unix, τα iNodes, τα devices, special devices και το καθεξής. Σχετικά με το iNodes, κάθε αρχείο στο δίσκο του συστήματος έχει μια μοναδική διεύθυνση που τοποθετείται βασικά σε ένα iNode. Ακόμα δεν έχει απαντήσει κάποιος στο chat για διαδιεργασιακή επικοινωνία με εντολή σε Linux. Είναι ανοιχτό ακόμα αυτό το bounty, μπορούμε να πούμε. iNode reference count, start system call, κλίση συστήματος. Υπενθυμίζω, κλίση συστήματος είναι οτιδήποτε θέλει μια διεργασία που δεν έχει χωρημένα δικαιώματα
δεν είναι προνομιούχα διεργασία, να ζητήσει κάποια υπηρεσία από το λειτουργικό σύστημα, για παράδειγμα θέλει να ανοίξει ένα αρχείο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνη της, πρέπει να κάνει μια κλίση συστήματος, να ζητήσει από το λειτουργικό σύστημα εκ μέρους της διεργασίας να ανοίξει αυτό το αρχείο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν διάφορες κλίσεις συστήματος, μία από αυτές είναι το STAT. Το STAT εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με ένα αρχείο. Μπορούμε να το δούμε ότι εκτός από κλίση CC, όπως βλέπουμε, STAT File Name Buffer, μπορούμε να το δούμε και ως εντολή. Για τις ερωτήσεις, όπως ξέρετε, δεν τις επαναλαμβάνω. Άρα, λοιπόν, όποιος μπορεί να βοηθήσει τον συνάδελφό σας να το κάνει, δηλαδή, μια φορά λέμε την ερώτηση για τη διεργασιακή επικοινωνία. Λοιπόν, stat etc pass WD και μπορούμε να δώσουμε και την παράμετρο Pavla X, όπου θα διαπιστώσουμε ότι μας δίνει τις πληροφορίες σχετικά με το αρχείο. Μας δίνει, δηλαδή, το etc pass WD, το όνομα, το size, το τι είναι regular file, γιατί μπορεί να είναι device, μπορεί να είναι soft link. Τι mode έχει, 0644, είναι αυτός ο οκταδικός αριθμός, κάθε ψηφίο είναι οκταδικό, στο οκταδικό σύστημα. Δεν είναι το get bid, Γιώργο, η απάντηση. Λοιπόν, και το 6, αυτό σημαίνει ότι έχουμε read που είναι το 4, syn write που είναι 2. Άρα εδώ είναι 4, μάλλον 6, γιατί 4 συν 2, 6, 4, 4. Και το X, αν ήταν το execute, θα είχε 1. Άρα, λοιπόν, μας δίνει το mode και με απεικόνιση με γράμματα και με αριθμητική απεικόνιση, το UID σε ποιον ανήκει, στο root, το GID σε ποιο group ανήκει, στο group των διαχειριστών, που είναι το group will. Ξέρετε, στο FreeBSD, το group των διαχειριστών λέγεται will, ανέκαθεν από παλιά, δηλαδή από τα πρώτα Unix, will, ο τροχός. Ενώ στο Linux λέγεται root. Είναι root-root, δηλαδή εδώ είναι root-will στο FreeBSD. Και στοιχεία όπως πότε έγινε τελευταία προσπέλαση, πότε έγινε τελευταία τροποποίηση και πότε έγινε τελευταία αλλαγή σε κάποια δικαιώματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, stat, και άλλες συσκευές. Λοιπόν, δεν το βρήκε κανείς την απάντηση, στην ερώτηση. Να σας δώσω εγώ, λοιπόν, την απάντηση. Σας είχα ζητήσει να μου δείξετε μέσω command line ένα παράδειγμα διαδιεργασιακής επικοινωνίας. Πολύ απλά, για παράδειγμα, ls-l, η πρώτη διεργασία, κάθετος, δηλαδή το στέλνουμε σε μια άλλη διεργασία, wc-l. Αυτό είναι ένα παράδειγμα διαδιεργασιακής επικοινωνίας. Δηλαδή, εκτελείται η πρώτη διεργασία, ls, και στέλνει τα output files, τα δεδομένα εξόδου, τα output data, σε μια άλλη διεργασία, WC. Το ls-l μας δίνει το listing. Το WC είναι το word count. Η παράμετρος -l μας καταμετράει σε γραμμές, lines. Άρα, λοιπόν, αυτό με απλά λόγια μας δείχνει πόσες γραμμές βρίσκονται στο output του ls. Δηλαδή, άμα δώσουμε ls, θα δούμε ότι υπάρχουν 8 γραμμές. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ έχει αρκετά θέματα, όπως και το NFS, το Network File System, το σύστημα αρχείων, το δικτυακό σύστημα αρχείων που επιτρέπει ένας απομακρυσμένος υπολογιστής να προσαρτήσει στο δικό του κατάλογο το σύστημα αρχείων. Για παράδειγμα, θα σας δείξω στο Pleiades, που έχετε πρόσβαση, όπως ξέρετε, αν είστε στο Zafora και δώσετε SSH Pleiades, συνδέσετε στο Pleiades, μπορείτε εδώ να δείτε με την εντολή mount ότι έχουμε προσαρτήσει το δικτυακό χώρο home, το σπίτι μας που είναι στο Zafora, το 2.18 είναι το Zafora, στο ZSORAS home. Γι' αυτό λοιπόν, όταν εσείς τροποποιείτε ένα αρχείο στο Zafora, αυτόματα φαίνεται στο Pleiades, γιατί είναι το ίδιο αρχείο. Και επίσης βλέπετε ότι έχουμε προσαρτήσει και το NAS, το NAS του συστήματος, Network Attached Storage. Αυτό λοιπόν χρησιμοποιεί το NFS. Και συνεχίζει λοιπόν αυτό το κείμενο σχετικά με τον προγραμματισμό σε C, όπως θέματα exec και fork, πώς δημιουργούνται νέες διεργασίες, πώς πεθαίνει μια διεργασία, τα διάφορα σήματα που στέλνουμε σε διεργασίες, το kill, που όπως ξέρετε στέλνει ένα σήμα, δεν σκοτώνει μια διεργασία, στέλνει ένα σήμα, αλλά συνήθως αυτό το
σήμα είναι το σήμα του θανάτου, γιατί τα περισσότερα σήματα καταλήγουν σε κάτι τέτοιο. Στον τερματισμό λοιπόν της διεργασίας. Cell pipes, building pipes και ούτω καθεξής. Και IPC, Interprocess Communication, διαδιεργασιακή επικοινωνία, τα pipes, αυτό το παράδειγμα, το πιο κλασικό παράδειγμα διαδιεργασιακής επικοινωνίας στο Unix. Δηλαδή μία διεργασία στέλνει τα δεδομένα σε μια άλλη διεργασία. Βλέπετε εδώ πώς έχουμε συνδέσει διεργασίες. Υπενθυμίζω ότι κάθε διεργασία έχει τρεις descriptors εισόδου-εξόδου. Μία standard input, μία standard output που είναι αυτό και μία standard error που είναι αυτή από εδώ κάτω. Δηλαδή, αν αυτή η εντολή βγάλει κάποιο, εξάγει κάποιο πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα, αν το στείλει στο standard output, δεν θα οδηγηθεί στο cat παύλα C1, αλλά θα οδηγηθεί στο κανάλι εδώ το error. Βλέπετε εδώ πέρα, έχετε τελικά ένα κανάλι εισόδου, ένα κανάλι εξόδου και ένα error. Και μπορούμε να το δούμε και με ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, στο Zafora, ας πω. Στο Zafora, π.χ. δίνω την εντολή ifconfig και ζητάω να μου καταμετρήσει τις γραμμές που έχει ifconfig. Θα μου βγάλει ένα νούμερο, 38. Αν όμως δώσω μία παράμετρο που δεν υπάρχει στο ifconfig, για παράδειγμα αυτό που δεν υπάρχει, τότε κοιτάξτε τι θα γίνει. Δεν θα μου εμφανίσει κάποιο νούμερο ασφαλώς, γιατί το ifconfig δεν έβγαλε έξοδο, αλλά κοιτάξτε, εμφανίζει και το μήνυμα λάθους που προήλθε από το ifconfig και το, δηλαδή αυτό είναι το standard error του ifconfig και εκτελέσει για κανονικά η διεργασία wc-l που ασφαλώς δεν είχε καθόλου input, γι' αυτό έβγαλε 0, ότι 0 γραμμές ήρθαν από την τυπική είσοδο της WC, που ήταν δηλαδή η τυπική έξοδος της ifconfig. Τώρα, αυτό εδώ πέρα το θέμα, μερικές φορές μας απασχολεί στα bash scripts, στα σκριπτάκια που κάνουμε στο Linux, γιατί δεν θέλουμε την έξοδο να πανεβάλει στο script που δημιουργούμε. Γι' αυτό μερικές φορές, επίτηδες, αποσιωπούμε τη standard error έξοδο. Πώς γίνεται αυτό? Πολύ απλά θα πούμε σε αυτό το σημείο την δεύτερη file descriptor, δηλαδή είπαμε το 0 είναι standard input, το 2 είναι standard output, το 3 είναι το standard error. Το standard error το στέλνουμε στο dev null. Οπότε δεν θα δούμε. Ναι, βέβαια, τώρα εδώ πρέπει να έχουμε, αυτό γίνεται ασφαλώς στο bus φλοιό, γιατί εγώ είχα άλλο φλοιό. Άρα στο bus φλοιό θα δείτε, να το πάω λίγο, πρέπει να είναι κολλητά. Κοιτάξτε εδώ πέρα, είχε εδώ κενό και αμέσως εμφανίστηκε στο μήνυμα στο λάθος. Άρα πρέπει να προσέχουμε σε κάποιες περιπτώσεις που υποχρεωτικά δεν πρέπει να έχουμε κενό. Αυτό είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Δηλαδή, ανάμεσα στο 2 και το μεγαλύτερο δεν πρέπει να έχουμε κενό, γιατί αλλιώς δεν θεωρείται ότι είναι η τυπική έξοδος. Ενώ εδώ που το κάναμε σωστά, βλέπετε ότι εμφανίστηκε το 0 και αποσιωπήσαμε την έξοδο. Την έξοδο λάθους, το standard error της ifconfig εντολής. Θα μπορούσαμε να το στείλουμε και το λάθος σε ένα αρχείο π.χ. error, που είναι σε ένα άλλο κατάλογο. Άρα λοιπόν, ό,τι λάθος δημιουργήθηκε κατά την εκτέλεση της προηγούμενης εντολής, οδηγήθηκε στο TMP error και μπορούμε να δώσουμε more TMP error και να διαπιστώσουμε ότι φέρει το μήνυμα λάθος που δημιουργήθηκε. Άρα λοιπόν, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να διαχειριζόμαστε τις διάφορες εξόδους. Θα μπορούσαμε επίσης να το χειριστούμε και διαφορετικά. Ξαναλέω από την άποψη του scripting. Μερικές φορές θέλουμε να δούμε αν υπάρχει ένα interface. Οπότε βάζουμε ifconfig για να δούμε υπάρχει το interface PPP0. Το PPP0 είναι ένα κλασικό interface, point-to-point protocol, το οποίο αν έχετε για παράδειγμα ένα USB modem 3G, 4G κτλ. Ή όταν κάνει κλίση σου δημιουργεί ένα interface PPP0. Αν δεν έχει πετύχει κλίση, δεν θα δημιουργηθεί. Οπότε θέλετε, ας πούμε εγώ έχω σκριπτάκια, γιατί έχω
σε κάποιους servers βάλει και GSM modems, GSM δηλαδή 3G modems από κάποια στικάκια που είχα, με SIM κτλ. Και έχει κάποιο script που αν δει ότι έχει πέσει το main interface, τότε κάνει μια dial-up κλίση, dial-up μέσω της κινητής τηλεφωνίας δηλαδή. Αν έχει πέσει το δίκτυο κάπου, ενεργοποιεί το στικάκι, κάνει κλίση και εμφανίζεται το interface PPP0. Οπότε κατά διαστήματα εγώ κάπου θέλω να ελέγχω αν υπάρχει το IFCONFIG PPP0. Αλλά επειδή εκτελείται συνεχώς, δεν θέλω να βλέπω 100.000 μηνύματα ότι δεν υπάρχει το interface. Θέλω να γίνεται κάπως αθόρυβα μερικές φορές, αλλά ελεγχόμενα. Άρα λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, στα σκριπτάκια μου, θα δείτε ότι στέλνω στο DevNull και τα δύο κανάλια. Δύο, redirection και ένα. Τι σημαίνει αυτό? Μη μου εμφανίσεις τίποτα. Ούτε standard error, ούτε standard output. Έρχεται ερώτηση, τη βλέπω. Ναι, αλλά τότε πώς θα το χειριστούμε αυτή την κατάσταση? Δηλαδή, θέλουμε να δούμε αν υπάρχει το interface PPP0. Αν ανακατευθύνουμε όλη την έξοδο, είτε είναι έξοδο λάθος, είτε έξοδο ή τυπική έξοδο, στο DevNull, που είναι η αποχέτευση του κάθε Unix συστήματος, δηλαδή ό,τι πηγαίνει εκεί πέρα εξαφανίζεται, τότε πώς θα το χειριστούμε? Τότε, γι' αυτό λοιπόν, να σας πω ότι εγώ χρησιμοποιώ, και έτσι πρέπει, τα return codes. Δεν πρέπει να βασίζεστε λοιπόν τόσο στην έξοδο. Θα μπορούσαμε και με την έξοδο, αλλά αυτό που εγώ χρησιμοποιώ προσωπικά είναι τα return codes. Το return codes είναι η τιμή επιστροφής του προηγούμενου προγράμματος. Άρα λοιπόν, αν εδώ πέρα δεν υπάρχει το interface, μετά έχω, για παράδειγμα, μια εντολή, ένα if, που λέει if η τιμή επιστροφής, το δολάριο ερωτηματικό είναι του προηγούμενου προγράμματος, δεν είναι 0, τότε το κάνω σε one line, αλλά αυτό καταλαβαίνετε, εγώ το αναπτύσσω σε 2-3 γραμμές. Τότε θέλω να μου εκτυπώσει το εξής. Τότε θέλω να κάνω ένα κομμάτι κώδικα, για παράδειγμα, τότε echo interface does not, να το ανοίξω λίγο κιόλας για να σας βοηθήσει στην απεικόνηση, does not exist. Ωραία, αυτό. Μπορούμε να κάνουμε else echo all OK, για παράδειγμα, και ασφαλώς κλείνουμε τη γραμμή. Αυτός είναι ένας τρόπος αναπαράστασης του if one-liner που λέμε, δηλαδή μια σύνθετη εντολή σε shell script που θα μπορούσε βέβαια να είναι περισσότερες γραμμές, απλώς εγώ το κάνω σε μια γραμμή για να το δούμε οπτικά. Καταλαβαίνετε ότι εγώ θα το κάνω σε περισσότερες γραμμές στο script μέσα, δηλαδή αυτό θα ήταν μια γραμμή, αυτό θα ήταν η δεύτερη γραμμή, αυτό θα ήταν η τρίτη γραμμή, η τέταρτη γραμμή και η πέμπτη γραμμή. Οπότε τώρα αν το δώσω αυτό, θα μας πει interface does not exist. Και πράγματι δεν υπάρχει. Ενώ αν δώσουμε, για παράδειγμα, ένα interface που υπάρχει, για να δούμε ένα interface που υπάρχει, tap 0, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, εδώ εκτελέσω ifconfig tap 0. Πάλι δεν βλέπω έξοδο, αλλά αυτό το interface υπάρχει. Οπότε μόλις εκτελεστεί αυτό το κομμάτι, το κώδικα θα μου πει all OK. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο ωραίο, πολύ πιο χρήσιμο, και αυτό σας το λέω και με την εμπειρία που σας έχω πει, έχω πάρα πολλά χρόνια εμπειρία στα scripting. Έχουμε δει χιλιάδες script που έχω δημιουργήσει κατά διαστήματα από την καταμέτρηση που έχουμε κάνει. Πάντα εγώ χρησιμοποιώ το return value, όχι τόσο το κείμενο. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που θέλουμε το κείμενο. Για παράδειγμα, μέσα στο script, σαν σκριπτάκι, θα ήθελα ενδεχομένως να βρω την IP μετά, αν υπάρχει. Άρα εδώ που έχω all OK, θα είχα ένα block που λέω OK, υπάρχει. Άρα ας βρούμε, για παράδειγμα, κάποια στοιχεία όπως την IP, ίσως. Άρα εδώ μπορώ να πούμε ifconfig tap 0 και θέλω τώρα, ή μάλλον ας πάρω το κλασικό, το EM0, την άλλη κάρτα δικτύου. Από αυτό θέλω το κομμάτι να πάρω την IP, αυτό εδώ πέρα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Είναι πολύ συχνά προβλήματα να θέλουμε να εξάγουμε ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας από την έξοδο. Άρα πρέπει να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε τι είναι το χαρακτηριστικό που έχει αυτή η γραμμή. Καταρχήν κάποιος μπορεί να πει, κοίταξε, init. Α, εδώ βλέπω init. Να κάνουμε λίγο π.χ. grep init. Ωραία. Βέβαια, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Άμα κάνουμε grep init, θα πιάσει και άλλες γραμμές. Γιατί και εδώ είναι γραμμές init. Οπότε βλέπετε πια σε τρεις γραμμές. Θέλουμε λοιπόν
και μπορεί να το δείτε και ως ένα παιχνίδι, ως ένα quiz. Πώς θα το κάνουμε τόσο λεπτομερές το pattern, ώστε να πιάσουμε μόνο τη γραμμή που θέλουμε. Κάποιος μπορεί να πει, τι να βάλουμε εδώ, να βάλω, α, κοίταξε, broadcast. Ναι, δεν έχει άλλο broadcast. Θα μπορούσαμε. Αλλά θα μπορούσαμε πολύ πιο απλά να πούμε, ξέρεις τι, εδώ, είναι η net με κενό. Δηλαδή, είναι το IPv4, όχι το IPv6. Άρα θα πατήσω enter και μας βγάζει αυτή τη γραμμή. Ωραία. Βρήκαμε τη γραμμή. Άρα σε πρώτη φάση βρίσκουμε τη γραμμή. Το επόμενο είναι πώς θα βρούμε όμως την IP. Γιατί εγώ θέλω μόνο αυτό το νούμερο, δεν θέλω όλη αυτή τη γραμμή. Γιατί είναι σωστή δουλειά, λέμε, όχι απλώς να εμφανίζεται όλη η γραμμή. Για να δούμε λοιπόν, μετράμε. Κοίταξε, αυτό εδώ πέρα βλέπω ότι είναι πεδία διακριτά με κενό μεταξύ τους. Οπότε κάποιος θα μπορούσε να πει, ωραία, το έχω, θα έλεγε. Θα βάλω cut. Cut. Ποιο πεδίο θα μπορούσε να είναι, για να δω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, βάλω κενό, δηλαδή θα μπορούσα να πούμε πάρε το πεδίο 3, μείον F3, με delimiter, με αυτό που διαχωρίζει λοιπόν τα διάφορα πεδία, με delimiter το κενό. Όμως κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα, άμα το δώσουμε έτσι, μας πιάνει το netmask, γιατί, για να δούμε λίγο, εμείς, το πρώτο πεδίο είναι εδώ, δεύτερο, τρίτο. Ωραία. Αν βάλουμε το δεύτερο πεδίο για να δούμε τι θα μας πει. Ωπ, να, το βρήκαμε. Άρα λοιπόν, βρήκαμε την IP γιατί είναι το δεύτερο πεδίο. Και πράγματι, το πεδίο, το F1 είναι το INET. Και ασφαλώς, άμα βάλω F0, θα μας πει ότι δεν υπάρχει γιατί ξεκινάει από το 1. Άρα, το πρώτο πεδίο είναι το INET, αλλά κοιτάξτε, έχει μαζί όμως και το κενό. Που σε κάποιες περιπτώσεις δεν θέλουμε αυτό το κενό. Δηλαδή, μετά, αν αυτό το θέταμε σε μια μεταβλητή, δηλαδή δίναμε α ίσον αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε λίγο. Εδώ δεν έχει το κενό. Αν όμως το δώσουμε με διπλά εισαγωγικά, που όμως τώρα δεν θα μπορέσουμε ακριβώς να το κάνουμε, θα έχει και το κενό. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θέλουμε το κενό. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολλούς τρόπους. Να σας δώσω, ας πούμε, έναν τρόπο απλό. Για παράδειγμα, μπορούμε να συμπιέσουμε τα κενά. Άρα να πούμε, συμπίεσε με το TR τα κενά. Το S είναι ή το C. Το C πρέπει να είναι. Συμπίεσε ή μάλλον... Να δώσω ένα man.tr, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές σημαίες. Το compress θέλουμε. Πού είναι το compress? Ψάχνουμε εδώ compress. Το TR είναι το πρόγραμμα που μετατρέπει κάποιο input σε κάποιο άλλο output. Το C πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε λίγο τι... το S είναι, το. Squeeze multiple occurrences of the character list. Ναι. Άρα λοιπόν... Μπορούμε να βάλουμε παύλα S, για να το δούμε λίγο, και να σβήσω λίγο το υπόλοιπο κομμάτι, αλλά δεν το συμπίεσε. Βλέπετε? Άμα το βγάλω τελείως, όχι. Πρέπει να βάλουμε ποιους χαρακτήρες να συμπιέσει. Το θέμα είναι δεν τους συμπιέζει. Και ξέρετε γιατί δεν τους συμπιέζει? Γιατί αυτό εδώ πέρα που βλέπετε δεν είναι κενό. Θα πει άλλος, μα μοιάζει με κενό. Ναι, αλλά δεν είναι κενό. Ξέρετε τι είναι? Είναι το tab. Άρα με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να βάλουμε εδώ το χαρακτήρα του tab. Και πώς μπορούμε να βάλουμε το χαρακτήρα του tab? Θα μπορούσαμε να το βάλουμε αν πατούσαμε tab. Αλλά το tab δεν το δέχεται, γιατί είναι το auto completation. Άρα δεν μπορώ να δώσω χαρακτήρα tab. Βέβαια, άμα θέλουμε να το βάλουμε πραγματικά το tab, θα μπορούσαμε να βάλουμε την αναπαράσταση που έχει. Είναι μια αναπαράσταση κάθετος κάτι, ο κωδικός του tab, που δεν τη θυμάμαι βέβαια, μπορούμε να τη βρούμε στο ίντερνετ. Αλλά ξεφεύγει λίγο πλοκότητα. Το φτιάχνουμε script, θέλουμε να τα φτιάχνουμε και γρήγορα. Άρα πάμε επόμενο εργαλείο. Αφού δεν μας κάνει γιατί έχει tab, για να δούμε λίγο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλω το κενό. Τότε έρχεται το OOC. Ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο κοιτάξτε στην πιο απλή μορφή. Βάζουμε μέσα σε δύο άγκιστρα. Print το πεδίο που θέλουμε. Ποιο θέλουμε? Θέλουμε το πεδίο, π.χ. το 1. Άρα, αν κάνω print το Λάριο 1, θα βγάλεις και το INET. Αν κάνω print το Λάριο 2, θα βγάλει την IP.
Οπότε αυτό αγνοεί τα κενά ή tab ή το white space, όπως αναφέρεται. Άρα λοιπόν, πάντα υπάρχει ένα εργαλείο και πάντα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το κάνεις και με συνδυασμό εργαλείων. Ως και με το printf θα μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει, αλλά μην ξεφύγουμε άλλο σε αυτό. Άρα βρήκαμε την IP που έχουμε στο σύστημά μας. Άρα βλέπετε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα εργαλεία με διαδικαστική επικοινωνία, cell pipes, για να πετύχουμε το αποτέλεσμά μας. Pipes λοιπόν, standard output, standard error, πώς κάνουμε τα pipes προγραμματιστικά στη γλώσσα C, ψευδοτερματικά, πώς χρησιμοποιούνται αυτά, socket, επικοινωνία, πολύ σημαντική επικοινωνία TCP/IP, πώς μπορούμε λοιπόν να ανοίγουμε κάποιο κανάλι επικοινωνίας, είτε με το πρωτόκολλο TCP, είτε με το πρωτόκολλο UDP. Υπάρχει στο eClass σχετικό client-server example που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Read and write. Deadlocks. Αυτά τα deadlocks θα τα δούμε και στη σημερινή διάλεξη. Τα αδιέξοδα. Τα αδιέξοδα πώς υπάρχουν στα λειτουργικά συστήματα. Unix events. Τα διάφορα events. Signals. Στέλνουμε σήματα. Έχετε στο εργαστηριακό φυλάδιο κώδικα για το πώς αντιμετωπίζουμε τα σήματα, πώς μπορούμε να τα σήματα που είναι τύπου catchable, δηλαδή τα σήματα τα οποία μπορούμε να τα συλλάβουμε και να ενεργήσουμε πάνω σε αυτά, γιατί υπάρχουν και σήματα που δεν μπορούμε να το κάνουμε, σήματα θανατηφόρα, όπως π.χ. kill, παύλα, kill. Και επ' ευκαιρίας, τώρα που το σκέφτομαι, να σας δείξω ένα πρόγραμμα που έκανα χθες, προχθές, για το Zafora. Στο Zafora λοιπόν, έφτιαξα ένα πρόγραμμα γιατί είδα ότι κάποιοι φοιτητές δουλεύοντας στα εργαστήρια δημιουργούσαν διεργασίες που δεν τελείωναν ποτέ. Εκτελούνταν ώρες. Δηλαδή κάτι έκαναν λάθος και τους ξέφευγε η εκτέλεση και εκτελούνταν ώρες. Έτσι λοιπόν, έφτιαξα ένα προγραμματάκι. Ψάχνω να το βρω πώς λέγεται γιατί έχω πάρα πολλά του. Το προγραμματάκι λοιπόν, Skill System Processes του MatCPU, το οποίο, για να δούμε αλήθεια, πότε έκανα την τελευταία επέμβαση σε αυτό. Όπως βλέπετε, 27 Απριλίου, πώς έχουμε σήμερα, 28, χθες. Χθες ήταν και η τελευταία επέμβαση που έκανα, δηλαδή το ξεκίνησα π.χ. Παρασκευή, απλώς λίγο fine tuning, ξέρετε. Δηλαδή όταν φτιάχνουμε ένα σκριπτάκι, δεν το αφήνουμε να τρέχει και άντε γεια, ερχόμαστε μετά από ένα χρόνο και βλέπουμε τι έκανε. Θέλω να το παρακολουθήσουμε λίγο, ότι κάνει και όλη καλή δουλειά. Γιατί αυτό το σκριπτάκι, όπως διαβάζετε, σκοτώνει τις εργασίες των χρηστών που καταναλώνουν πολύ CPU. Γιατί ξέρω ότι στο Zafora δεν εκτελείται κάτι που να χρησιμοποιήσει και εκατοντάδες ώρες από τον επεξεργαστή. Συνήθως αυτά που εκτελείται είναι κάτι μικρό κτλ. Αν βέβαια κάποιος σε λύσει το Zafora και να εκτελέσει κάτι που να λέει θα εκτελείται 30 μέρες full κτλ., ας μιλήσει μαζί μου για να μην το σκοτώσει αυτό. Και έτσι λοιπόν, ας δούμε αυτό το σκριπτάκι τι κάνει. Λοιπόν, έχω ορίσει μέγιστες ώρες 200. Λοιπόν, όπως βλέπετε αυτό, η AUX βλέπει όλες τις διεργασίες του συστήματος. Το grep new v time σημαίνει το παύλα v εξαίρεσε το time. Γιατί κοιτάξτε, όταν δώσουμε PS, βλέπετε που έχει μια γραμμή με το time. Εγώ δεν θέλω αυτή τη γραμμή. Άρα λοιπόν, άμα κάνουμε PS grep μείον V, time σημαίνει δώσω μου όλες τις γραμμές εκτός αυτές που φέρνουν το time. Και έχω μόνο τις εργασίες πραγματικά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Από αυτές έχω επιλέξει συγκεκριμένα πεδία τα οποία τα χωρίζω με κάθετο. Δηλαδή, το πρώτο πεδίο, όνομα χρήστη. Το δεύτερο πεδίο, PID της εργασίας. Το δέκατο πεδίο, ο χρόνος, πόσο χρόνο εκτελείται. Τώρα θα μου πει κάποιος εδώ πέρα τι σημαίνει αυτό με το χρόνο, για να το δούμε λίγο. Κοιτάξτε ένα example. Βλέπετε. Πρώτο πεδίο, όνομα χρήστη. Δεύτερο πεδίο, PID. Δέκατο πεδίο, ο χρόνος. Και εντέκατο πεδίο, το όνομα της διεργασίας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ο χρόνος. Το πρώτο κομμάτι είναι οι ώρες που εκτελείται κάτι. Μετά τα λεπτά και μετά τα δευτερόλεπτα. Τώρα, βέβαια, κάποιος θα πει, κάτσε, εδώ πέρα τι, το idle εκτελείται 705.000 ώρες. Ναι, το idle βασικά είναι μια διεργασία η οποία δεν κάνει τίποτα. Βασικά κάνει το no-op, no operation. Απλώς εκτελείται, γιατί όπως θα δούμε στο κεφάλαιο της χρονοδρομολόγησης, συνεχώς πρέπει να υπάρχει μια διεργασία που να μπορεί να χρονοδρομολογηθεί. Αλλιώς έχουμε
μια οριακή συνθήκη και ο χρονοδρομολογητής, αν δεν μπορεί να επιλέξει τίποτα να εκτελεστεί, τότε μπορεί να κρασάρει το λειτουργικό σύστημα όπως γινόταν κάποτε. Τώρα, βέβαια, όλα τα λειτουργικά συστήματα έχουν τη διεργασία idle, είτε φαίνεται όπως εδώ, είτε. Για να δούμε. Στο task manager των Windows, κάποτε φαινόταν το idle, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται, αν το έχουν κρύψει, γιατί θα μπορούσαν να το κρύψουν. Λέει πουθενά διεργασία αδράνειας και έχει πολλές διεργασίες εδώ πέρα, οπότε να μην χάνουμε χρόνο, αλλά κάποτε φαινόταν διεργασία αδράνειας λεγόταν. Τώρα εδώ βέβαια δεν φαίνεται να υπάρχει διεργασία αδράνειας, μπορεί να έχει κάποιο άλλο όνομα, αλλά στα παλιά Windows φαινόταν και ακόμα υπάρχει. Απλώς σας λέω, το αν θα εμφανιστεί ή όχι, είναι ένα απλό if flag, if the process name μίσον διεργασία αδράνειας, μην την εμφανίσεις. Δεν είναι τίποτο, δεν είναι τίποτα να το εξαφανίσεις από εδώ πέρα. Τώρα εντάξει, δεν φαίνεται στα Windows ή τουλάχιστον δεν φαίνεται μέσα στα λίγα δευτερόλεπτα που το είδα. Υπάρχει το idle. Και βλέπουμε εδώ πέρα κάποιος χρήστης εκτέλεσε C2L3 που εκτελούνταν 1055 ώρες. Άρα τέτοιες διεργασίες είναι που κυνηγάει το πρόγραμμά μου και σκοτώνει. Γιατί ασφαλώς αυτό εδώ πέρα είναι κάποιο πρόγραμμα σε εργαστηριακό φυλάδιο και δεν γίνεται να εκτελείται 1000 ώρες. Ας δούμε λοιπόν όμως τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Να δούμε όμως το εξής. Όταν φτιάχνουμε ένα script, πρέπει να σκεφτόμαστε και τις επεκτάσεις που μπορεί να γίνει. Οπότε κάποιος μπορεί να πει, ξέρεις τι, ακού, θα βρίσκω αυτή τη στήλη και θα σκοτώνω ό,τι υπάρχει. Εντάξει, μία ίσως naive, μία ίσως αδαής έτσι, σκέψη. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Θα σκότωνε και διεργασίες που είναι στο root. Για παράδειγμα, το kernel. Φανταστείτε λοιπόν, εδώ θα λέγει κάτι αυτό, 1500 ώρες, ότι η διεργασία είναι πολύ, τη σκοτώνουμε. Βέβαια, δεν μπορείς να σκοτώσεις το kernel, αλλά υπάρχουν διεργασίες που μπορείς να τις σκοτώσεις και είναι του root, του διαχειριστή. Άρα θα βλέπει ο διαχειριστής της διεργασίας να σκοτώνονται. Άρα τι σημαίνει, πρέπει να βγάλουμε τις γραμμές που είναι root. Θα μπορούσαμε να κάνουμε grep-v root, για παράδειγμα. Κάποιος λέει, ναι, κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να κάνουμε grep-v root. Κοιτάξτε τι ωραία είναι. Τάκ, άφησε μόνο φοιτητές. Ναι, αλλά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι απλά. Ας δούμε λίγο πιο σύνθετα. Άμα σκοτώσουμε το grep-v root, τι έχει ως συνέπεια? Ότι κάποιος που θα είχε το όνομα του προγράμματος του τη λέξη root, θα γλίτωνε το σκότωμα. Άρα λοιπόν κάποιος φοιτητής μπορούσε να γράψει root σε 2L3 και αυτό θα εκτελούνταν χωρίς να το σταματήσει ποτέ κανείς. Θα ήταν λοιπόν ένας τρόπος να ξεφύγει από τους ελέγχους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε grep-v root. Για να δούμε πώς το έκανα τελικά αυτό που είναι το πρόγραμμά μου. Πάμε λοιπόν. Άρα, κοιτάξτε τι κάνω. Αυτό το OK έχω βρει αυτά τα πεδία. Pipe, το διαχετεύω σε μια άλλη διεργασία. Σε ποια διεργασία? Σε μια διεργασία που εκτελεί συνεχώς ένα while loop. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Υπολογίζω καταρχήν το hours. Το hours βλέπετε από αυτό το read line σημαίνει ότι το OK θα στέλνει μια γραμμή. Διαβάζω αυτή τη γραμμή και τοποθετώ στο line. Στη συνέχεια, αφού το διαβάσω, βρίσκω πόσες ώρες είναι. Κοιτάξτε, από το line, από όλη τη γραμμή που είπαμε είναι μια γραμμή που έχει γεμάτο αυτά τα κάθετα, λοιπόν μπορούμε να το δούμε λίγο, κάτι mp 00, όχι πώς το είπαμε, cut TMP 00. Ας βάλω λίγο να το δούμε. Αυτό. Κοιτάξτε λίγο. Να το. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει χωρίσει όνομα χρήστη, PID, ώρες και διεργασία. Άρα θα μπορούσαμε λοιπόν να χωρίσουμε με βάση το κατακόρυφο, γι' αυτό λέω χώρισε με βάση το κατακόρυφο και πάρε αυτό το κομμάτι. Αλλά από αυτό το κομμάτι δεν θέλουμε όλο το κομμάτι, μετά θέλουμε να το ξαναχωρίσουμε αυτό το κομμάτι και να πάρουμε μόνο το πρώτο πεδίο με delimiter την άλλο κάτω τελεία. Πάμε λίγο να το δούμε. Κοιτάξτε λοιπόν, από αυτό το κομμάτι πάρε το τρίτο πεδίο με delimiter το κατακόρυφο, το τρίτο πεδίο που χωρίζεται με αυτό και συνέχεια πάρε το πρώτο πεδίο που χωρίζεται με άνω κάτω τελεία. Βλέπετε λοιπόν πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε και αρκετές εντολές cut ώστε να χωρίσουμε ακριβώς το κομμάτι που θέλουμε.
Αν οι ώρες είναι μεγαλύτερες από 200, εδώ βέβαια τώρα βλέπω ένα μικρό μπαγκάκι, γιατί εδώ το δηλώνω το max hours, άρα εδώ έπρεπε να έχω δολάριο max hours, είναι αλήθεια. Γιατί εγώ ήθελα να το κάνω παραμετροποιήσιμο, αλλά δεν είναι μπαγκάκι, λειτουργεί πάλι. Απλώς αν εδώ κάποιος έβαζε max hours 500, θα είδε ότι πάλι τις 200 ώρες θα ασκόταν εκεί πάνω. Οπότε είναι ένα μικρό fix, θα το κάνω πολύ γρήγορα προσεχώς. Άρα, ας δούμε ποιος είναι ο χρήστης, γιατί βρήκαμε μια διαδικασία που έχει πολλές ώρες. Μήπως όμως είναι το root. Άρα, ελέγχουμε τη στήλη user. Αν ο user είναι ο root, δεν σκοτώνουμε το root με τίποτα. Και μπορούμε να συνεχίσουμε. Μετά βρίσκουμε το PID. Το PID είναι το δεύτερο πεδίο με delimiter το κατακόρυφο. Και εμφανίζει το μήνυμα, σκοτώνω τη γραμμή αυτή σε ένα δευτερόλεπτο. Και γιατί έβαλα ένα δευτερόλεπτο? Γιατί όταν το εκτελώ εγώ, θα ήθελα να, μέχρι να βεβαιωθώ 5000% ότι λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα, να μου δίνει την ευκαιρία έστω ένα δευτερόλεπτο να το σταματήσω αν πάει κάτι να γίνει στραβό. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάω να το εκτελέσω, για να το δούμε, να το εκτελέσουμε, θέλω, αφού βρει τις διεργασίες, να μου πει ότι σε ένα δευτερόλεπτο θα σκοτώσω αυτή τη διεργασία. Τώρα βέβαια δεν θα μου πει κανένα πρόβλημα, γιατί εκτελείται συνεχώς, οπότε έχει σκοτώσει ό,τι διεργασίες είχαν μείνει. Άρα μια χαρά λειτουργεί. Συνεχώς το έχω βάλει στο cron tab. Άμα δείτε στο cron tab, το cron tab είναι ένα πρόγραμμα που εκτελεί περιοδικά κάποιες διεργασίες και αυτό, όπως βλέπετε, το εκτελεί hourly. Κάθε ώρα, λοιπόν, έρχεται ο θεριστής των διεργασιών και καθαρίζει τις διεργασίες που είναι πάνω από 200 ώρες. Δεν θα επηρεάσει κανέναν από εσάς, μη στεναχωριέστε. Απλώς το κάνω για καλύτερη διαχείριση των πόρων. Για τους πόρους του συστήματος θα μιλήσουμε στη διάλεξη αυτή που ακολουθεί την άλλη ώρα. Οπότε, μη φύγετε όταν θα κάνουμε το διάλειμμα, για να μάθετε καλύτερα τι είναι αυτή η πόρη. Άρα, για καλύτερη διαχείριση των πόρων, γιατί ως διαχειριστής συστήματος πρέπει πάντα να σκέφτεσαι τη βιωσιμότητα και ότι το σύστημά σου θα κρατήσει για πολλά χρόνια με ελάχιστο administration. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι συνεχώς γράφω σκριπτάκια, δηλαδή άμα δείτε το cron tab πόσα σκριπτάκια εκτελεί WC-L, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή εκτελούνται 111 γραμμές, κάποια βέβαια είναι και comments στο cron tab. Εκτελούνται πάρα πολλές διεργασίες συνεχώς στο Zafora και γι' αυτό το λόγο έχει 132 ώρες uptime. Όχι ώρες, μέρες, 132. Και ξέρετε, το reboot του Zafora γίνεται όταν πέφτει το ρεύμα, γιατί δεν έχουμε UPS. Έχω βγάλει τα UPS, γιατί συνήθως με τα UPS έχουμε το πρόβλημα ότι χαλάνε κάποια στιγμή οι μπαταρίες και όταν κλείσει το UPS δεν ξανανοίγει, οπότε μετά έπρεπε να πάει κάποιος εκεί πέρα. Οπότε αποφάσισα εγώ σε κάθε σερβερ που έχουμε στο Πανεπιστήμιο να μην έχουμε UPS. Σε σερβερ τουλάχιστον που διαχειρίζομαι εγώ, γιατί ξέρω ότι θα γίνει reboot, θα ξεκινήσει και θα υπάρχει η συνέχιση της εκτέλεσης του συστήματος. Άρα λοιπόν, ένα τέτοιο σκριπτάκι, το οποίο κοιτάξτε τι κάνει, και να κλείσουμε σε λίγη ώρα για το διάλειμμα, σε εμφανίζει, πρόκειται να το σκοτώσω. Άρα εσύ που το εκτελείς, γιατί μπορείς να το εκτελείς όπως είδες και command line μόνο σου, πατάς control C, το σταμάτησε, όπ, το σώσα. Πήγες να κάνει kill το process ID 0, που είναι π.χ. ο πυρήνας. Βέβαια, δεν μπορείς να κάνεις kill ID το 0, τουλάχιστον δεν μπορούσες. Αλλά ας το κάνουμε λίγο live εδώ. Και άμα γίνει reboot, έγινε. Kill μείον 9-0. Οχ. Τι σκότωσα, σκότωσα κάτι, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί το σύστημα. Μάλλον σκότωσα ένα cell του root. Τέλος πάντων, όχι το 0, το 1 πρέπει να είναι. Το 0 τι ήτανε? Α, κοιτάξτε, το 0 είναι ο kernel, ναι. Καλά, σκότωσα τον kernel, αλλά η αλήθεια είναι ότι με τιμώρησε, μπορούμε να πούμε, ο kernel και μου σκότωσε το shell. Άρα, του πέταξα ένα θανατηφόρο σήμα, αλλά το θανατηφόρο σήμα εξωστρακίστηκε στον πυρήνα, όπως είδαμε τώρα live. Δεν το είχα δοκιμάσει. Έκανα ένα πείραμα μαζί σας. Απλώς ήξερα ότι δεν μπορεί να σκοτώσει το kernel. Δεν ήξερα όμως ότι ο kernel αντιπιτίθεται και σκοτώνει σένα. Οπότε, όπως είδαμε, μου ήρθε πίσω το σήμα και σκότωσε το shell. Ενδιαφέρουσα έτσι αντιμετώπιση. Πάμε λίγο να δούμε και το τελευταίο κομμάτι του script. More, που είμαστε. More. Το πάνω βελάκι. Το χάσαμε το πάνω βελάκι. Θα πάω λίγο να σκρολάρω. Ωραία. Κοιτάξτε λοιπόν. Το σκοτώνει, το κάνει kill, απλό σήμα βέβαια στην αρχή. Γιατί είπαμε, πρέπει να είμαστε ευγενικοί με τις διεργασίες. Άρα,
Του στέλνω ένα σήμα που ενδεχομένως θα του σκοτώσει. Αλλά βέβαια μπορεί η διεργασία, επειδή είναι σήμα που είναι catchable, να το πάρει το σήμα και να μην τερματίσει. Να πει δεν πεθαίνω. Είναι πρόγραμμα που θα φτιάξετε κι εσείς στο εργαστήριο. Άρα τότε, μετά από 5 δευτερόλεπτα, γιατί δίνω 5 δευτερόλεπτα χρόνο. Λέω, ξέρεις τι, πάρε το σήμα, αλλά αν σε 5 δευτερόλεπτα δεν έχεις τερματίσει και σε εδώ να βρίσκεις ακόμα στα προσέσεις, ένα sig kill που σου έρχεται και έρχεται εδώ sig kill, το 9 είναι το sig kill. Δηλαδή το τερματισμό, το σήμα τερματισμού που είναι non-catchable, που σκοτώνεται θέλει δεν θέλει διεργασία, που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς και τερματίζει. Και κοιτάξτε εδώ πέρα, έχω βάλει και το dev null την έξοδο, ότι η έξοδος οθείται στο dev null, είτε είναι η τυπική έξοδος, είτε η έξοδος σφάλματος, γιατί αυτό εκτελείται στο cron tab, όπως βλέπετε. Και αυτό εκτελείται συνεχώς, κάθε ώρα. Οπότε αυτά τα μηνύματα που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση μέσω του cron tab έρχονται με email στο root. Οπότε αυτό, αν δεν υπήρχε διεργασία, γιατί άμα έχει πεθάνει η διεργασία με το PID, αυτό εδώ πέρα θα σου βγάλει σφάλμα, θα σου πει δεν υπάρχει αυτό το PID. Οπότε θα είχε ως συνέπεια κάθε ώρα να μου έρχονται email με το μήνυμα δεν υπάρχει αυτό το PID, αν σκότωνε κάτι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, αυτά τα δύο kill τα έχω στο dev null. Βέβαια, αυτό θα το λάβω με μήνυμα. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή εκτελεστεί το πρόγραμμα και βρει κάποια διεργασία και τη σκοτώσει, αυτό το echo θα εμφανιστεί. Echo killing line in one second. Αυτή η γραμμή λοιπόν, μέσω του cron tab, γιατί το cron tab όπως βλέπετε στο πρόγραμμα, στο τέλος της γραμμής εντολών, δεν το ανακατευθύνω στο dev null, αλλά σημαίνει ό,τι έξοδο βγάζει, ό,τι έξοδο βγάζει εκτέλεση, θα έρθει με email. Άρα αυτό έρχεται με email, γιατί θα δείτε ότι στο cron tab λες, κοιτάξτε για παράδειγμα αυτό εδώ, αυτό είναι dev null, που σημαίνει ότι αυτή η εκτέλεση, το οποίο ενεργοποιεί το firewall κατά το reboot, πηγαίνει στο dev null. Άρα δεν θέλω να ξέρω ότι όταν εκτελείται το reboot ότι ενεργοποιήθηκε το firewall, για παράδειγμα. Ή κάτι άλλο. Βλέπετε εδώ που κάνει swap on, που ενεργοποιεί κατά το reboot μετά από 300 δευτερόλεπτα το swap file του δίσκου. Ούτε αυτό θέλω να το ξέρω. Ξέρω τι θα γίνει το swap file. Δηλαδή, αυτές οι διεργασίες δεν θέλω να μου έρχονται έξοδο, αλλά σε κάποιες θέλω. Σε αυτές που θέλω, δεν βάζω τον dev null. Για παράδειγμα, αυτό εδώ πέρα, κοιτάξτε τι γίνεται. Όπως ξέρετε, όταν κάποια στιγμή με το καλό ολοκληρώσετε τις σπουδές σας και φύγετε και πάρετε πτυχίο, θα διαγραφεί ο λογαριασμός σας στο γενικό κατάλογο χρησών του Πανεπιστημίου. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει όταν γίνει η διαγραφή να διαγραφείτε και από το Zafora, για να υπάρχει ένα συγχρονισμός μεταξύ χρηστών και κεντρικού καταλόγου. Αυτό λοιπόν, όταν εκτελεστεί το σκριπτάκι, βρίσκει χρήστες που έχουν διαγραφεί και μου έρχεται με email και μου λέει, ξέρεις τι, εδώ αυτός δεν υπάρχει πια. Πήρε μεταγραφή, ορκίστηκε, διαγράφηκε. Δεν υπάρχει πάντως στο κεντρικό καταλόγο χρηστών. Άρα τότε μου έρχεται το email και εγώ έχω ένα άλλο σκριπτάκι που το τρέχω εγώ manual για να τους διαγράψω. Δηλαδή, ακόμα δεν διαγράφονται αυτόματα οι χρήστες. Μου έρχεται email και μου λέει το σκριπτάκι από το Zafora, ξέρεις τι, αυτοί δεν υπάρχουν. Οπότε μετά επεμβαίνω εγώ. Υπάρχει ένα άλλο σκριπτάκι που εκτελώ, delete users στον Zafora. Μπορεί κάποια στιγμή να σας το δείξω. Το οποίο διαγράφει τους χρήστες. Παίρνοντας βέβαια ένα backup, το home directory, και το κρατάει για κάποιο καιρό μέχρι να διαγραφεί και αυτό το backup. Αυτή είναι η διαδικασία λοιπόν, διαχειριστική πιο πολύ. Ώρα για διάλειμμα όμως. Βλέπω έχουμε ξεπεράσει την διδακτική ώρα, άρα ώρα για διάλειμμα να υπενθυμίσω, όσοι ήθιστε πια, γιατί έχει γίνει παράδοση, iLottery. iLottery λοιπόν, υπενθυμίζω, μπορείτε να μεταβείτε στο iLottery, iLottery που υπάρχει, iLottery κάπου το iLottery, να πάτε λοιπόν στο ARC, ECE Udarians iLottery, να δηλώσετε στην κλήρωση, για να δω, είναι active η κλήρωση. Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα, να την ενεργοποιήσω λοιπόν, περιμένετε λίγο, να ενεργοποιήσω την κλήρωση, προκειμένου να μπορέσετε να πάρετε μέρος. Συνδέομαι στο ARC. Ωραία. Αυτό εκτελείται κάθε 5 λεπτά, οπότε θα ενεργοποιούταν και 5 είναι τώρα.
Να δουλεύει να ενεργοποιήθηκε. Α, ενεργοποιήθηκε. Ναι. Όπως βλέπετε, αυτή η γραμμή σημαίνει ότι κάθε 5 λεπτά να εκτελείται. Οπότε ενεργοποιήθηκε λοιπόν και 5. Και τώρα είναι και 5, όπως βλέπω. Ενεργοποιήθηκε η κλήρωση. Μπορείτε λοιπόν να πάρετε μέρος τώρα, στα επόμενα 9 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Να πάρετε μέρος για εθελοντικό τεστ γνώσεων με βαθμολογικά βραβεία. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσω το μικρόφωνο, θα κλείσω την κάμερα, θα κάνω pause το record. Το chat παραμένει ανοιχτό για τις ερωτήσεις σας και επιστροφή μόλις κλείσει εδώ το lottery. Ξαναγυρίσαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα της σημερινής διάλεξης. Η λοταρία έχει ολοκληρωθεί. Μπορούμε να το διαπιστώσουμε με την εκτέλεση της εντολής για να δώσω... Απενεργοποιήθηκε λοιπόν η διάλεξη. Oh. Και κατευθείαν να βγάλει και τον νικητή. Το Γιώργο. Γιώργο Σταφ. Εσύ, ναι. 12.42. Έβγαλε νικητή εσένα, όπως είδαμε στην κλήρωση. Γιώργο, είσαι εδώ. Εδώ είμαι. Είδες ότι είσαι ο νικητής, ε. Εκτέλεσε κατευθείαν. Μάλλον είχα βάλει την αυτόματη διεξαγωγή της κλήρωσης. Ωραία. Άρα ξέρεις τη διαδικασία. Πάμε να ανοίξουμε το iExam. iExam, λοιπόν. Βλέπεις την οθόνη μου. Ξέρεις διαδικασία, 30 δευτερόλεπτα. Έχεις μια βοήθεια μπαλαντέρ και μια βοήθεια κοινού. Για να δούμε, λοιπόν. Public πάντα θα μιλάς, everyone δηλαδή, στο chat, για να ακούνε και άλλοι τις απαντήσεις σου. Πρώτη ερώτηση. Τι γίνεται όταν η διεργασία εκτελεστεί για χρόνο ίσο με το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό της κομμάτι? Έχουμε διακοπή εισόδου-εξόδου, διακοπή ρολογιού, σφάλμα μνήμης, όλοι οι προσπαθείς στην Ελλάδα ή κλίση επόπτη? Μπορείς να απαντήσεις λοιπόν. Έχεις άλλα 20 δευτερόλεπτα. Και ασφαλώς θα σας πω κι εγώ. Μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ, λοιπόν. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Εκτελεστεί για χρόνο ίσο. Καταρχήν ξέρουμε ότι μια διεργασία εκτελείται για ένα συγκεκριμένο κουβάντο χρόνου μέσα στον επεξεργαστή και συνέχεια εξάγεται και βγαίνει έξω. Υπάρχουν συνεχώς διακοπές ρολογιού και όταν λοιπόν εκτελεστεί ίσο με το χρονικό διάστημα γίνεται διακοπή ρολογιού. Δηλαδή, τι σημαίνει? Όταν το λειτουργικό σύστημα ξεκινάει την εκτέλεση του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, όταν είναι βγει από τον επεξεργαστή, θέτει το ρολόι σε ένα συγκεκριμένο κουβάντο, ένα alarm δηλαδή. Το θέτει και λέει ότι σε 20 δευτερόλεπτα, για παράδειγμα, συγγνώμη, τι 20 δευτερόλεπτα, σε 20 μιλισεκόντ ίσως, σε 200 μιλισεκόντ, αναλόγως πώς έχει ρωστεί αυτό, να χτυπήσει το alarm, το clock, να γίνει δηλαδή μια διακοπή από το ρολόι. Άρα λοιπόν μόλις περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, το ρολόι του συστήματος στέλνει ένα interrupt, μια διακοπή στον επεξεργαστή. Και η διακοπή στον επεξεργαστή έχει συνέπεια να σταματήσει την εκτέλεση της διεργασίας αυτής που είναι μέσα και να εκτελεστεί ο κώδικας διαχείρισης της διακοπής που είναι βασικά ο χρονοδρομολογητής. Άρα έχεις σωστή απάντηση βέβαια, είπες Παλαντέρ. Άρα εγώ σημειώνω λοιπόν ότι για την ώρα έχεις 0.15. Και πάμε να δούμε αν θα το διπλασιάσεις. Επόμενη ερώτηση. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις είναι η τρέχουσα ανάθεση πόρων στις διεργασίες? Μία ασφαλής κατάσταση, μόνιμη κατάσταση, ασφαλής κατάσταση, κατάσταση του συστήματος. Εδώ αναφέρεται στον αλγόριθμο τραπεζίτη, έκτη διάλεξη. Σήμερα είμαστε στην 7η εβδομάδα, άρα κάποιος που διάβασε μέχρι
την προηγούμενη εβδομάδα, τη διάλεξη 6, θα μπορέσει να το καταλάβει. Κάθε φορά θέλουμε η ανάθεση όρων συνεργασίας να βρίσκεται κάπου, σε μια κατάσταση. Μπορείς να μα απαντήσεις. Έχεις άλλα 10 δευτερόλεπτα. Σι. Ασφαλής κατάσταση. Η απάντηση είναι η D. Η παρακάτω καταστάσεις, λοιπόν, η τρέχουσα ανάθεση πόρων συνεργασίες σύμφωνα με την κατάσταση συστήματος, όπως θα δούμε και στην διάλεξη, ξανά κάποια στοιχεία αυτής της διάλεξης. Άρα, λοιπόν, ας δούμε, παρέμεινε στο 0.15. Για να δοκιμάσουμε όμως και το polls για την επόμενη ερώτηση, να δούμε πώς τα πηγαίνετε. Άρα, θα ήθελα όλοι σας, έτσι, για εκπαιδευτικό σκοπό, να δοκιμάσουμε και την άποψή σας σε αυτό εδώ πέρα το poll που αυτή τη στιγμή σας έχω στείλει. Θέλω, λοιπόν, να απαντήσετε στο poll αυτό. Πού βρίσκεται η περιοχή μνήμης όταν διαμοιραζόμενες διεργασίες μοιράζονται συχνά την ίδια περιοχή μνήμης? Ασφαλώς μπορείτε να καταλάβετε η μνήμη που μπορεί να βρίσκεται και να χρησιμοποιήσετε την ισάτοπο απαγωγή προκειμένου να ακυρώσετε κάποιες απαντήσεις. Έχουν ψηφίσει το 33%, 41%. Άρα, λοιπόν, να δω ως σώμα που είστε, στο σώμα του ακροατηρίου, του τηλεακροατηρίου, έχει ψηφίσει πάνω από 75%, άρα μπορούμε να εμφανίσουμε τα αποτελέσματα και σας τα εμφανίζω αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν καταγράφεται αυτό εδώ πέρα. Οι περισσότεροι είπανε το πρώτο, στην κύρια μνήμη. Για να το δούμε λίγο, γιατί τα υπόλοιπα δεν είναι. Η κρυφή μνήμη. Η κρυφή μνήμη είναι μόνο για επιτάχυση των διεργασιών και επιτάχυση, δηλαδή, των προσβάσεων στη μνήμη, άρα σίγουρα είναι άκυρο αυτό. Κεντρική διεργασία. Δεν μου φαίνεται σωστό. Επεξεργαστείο. Ο επεξεργαστής έχει μόνο την κρυφή μνήμη μέσα και κάποιους καταχωρητές δεν μπορεί να διαμοιράσει μνήμη. Άρα και εγώ το πρώτο θα έλεγα, αλλά μερικές φορές μπορεί να υπάρχει κανένα. Μερικές φορές μπορεί να γίνεται και πολύ σπάνια όμως κάποιο μπακ που δεν υπάρχει, όπως φαίνεται. Άρα η κύρια μνήμη, μπράβο σας. Το βρήκατε όλοι. Ίσως αν έχετε κάποιες προτάσεις πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα αποτελέσματα προς όφελό σας, θα ήθελα να τις ακούσω. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή να κάνουμε κάποιο poll και να είναι ίσως ονομαστικό και όσοι βρίσκουν τη σωστή απάντηση να προσπαθούν την επόμενη μέχρι να μείνει ένας. Ίσως θα το δούμε κάποια στιγμή. Πάντα είμαι ανοιχτό σε ιδέες. Μ' αρέσουν οι ιδέες που έχουν ως σκοπό να σας βοηθήσουν να μάθετε, να σας ενθαρρύνει το σύστημα γενικότερα να μάθετε, να διαβάσετε, ασφαλώς και όχι να παίζετε τζόκερ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο επόμενο. Τελειώνουμε εδώ, σταματάω αυτό το quiz. Υπενθυμίζω, στο τέλος της ώρας έχουμε και το iQuiz. Άρα, είδαμε αυτό το κώδικα, το κομμάτι κώδικα και μπορώ να συνεχίσω με το επόμενο θέμα που θέλω να σας δείξω. Καταρχήν, για το PROG. Τελειώνει το PROG 2. Υπάρχει και το PROG 3, όπου αναφέρεται στο TCP/IP προγραμματισμό. Και στη συνέχεια, όπως βλέπετε, Internet, Characteristics και ούτω καθεξής. Σχετικά με το Internet, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να προγραμματίσουμε αυτά τα client-server μοντέλα, TCP, UDP. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει κατάλληλο εργαστηριακό φυλάδιο και για κάποιον που παρακολουθεί από το YouTube και δεν είναι μέρος του Πανεπιστημίου, να δώσω και το link για το site μου. Στο RKC-UWMGR μπορεί κάποιος να μεταβεί στο Academic Courses. Ασφαλώς οι φοιτητές έχουν πρόσβαση μέσω και τις σελίδες του e-class, αλλά για τους επισκέπτες αυτού του βίντεο που βρίσκονται από άλλα μέρη και από άλλους οργανισμούς, μπορούν να μεταβούν στο Operating Systems Course Detail Description Page για τα λειτουργικά συστήματα, όπου εδώ πέρα βλέπουμε
όλα τα εργαστήρια και φυλάδια, τις διαλέξεις και το background θεωρίας. Και βλέπω εδώ πέρα ότι έχω αναρτήσει και ένα sample student project για client server. Δηλαδή κάποιοι συνάδελφοί σας που είχαν υλοποιήσει το παιχνίδι 4 in a row, δηλαδή το φτιάχνω μια γραμμή με 4 ίδια πιόνια στο client server. Δηλαδή υπάρχει ένα server, υπάρχει ένα client, μπορεί να το κατεβάσετε, να το εκτελέσετε, να το κάνετε compile σε FreeBSD και ούτω καθεξής. Ωραία, το κλείνουμε αυτό. Hands-on, λοιπόν, πώς να εκτελέσετε και να δείτε όλα αυτά τα στοιχεία, client-server και ούτω καθεξής. Πολύ σημαντικό το client-server, βοηθάει το συγχρονισμό και ειδικά στα συστήματα παράλληλης κατανομής επεξεργασίας που είναι ένα βήμα παραπάνω από τα λειτουργικά συστήματα, εκεί προσπαθούμε και εκμεταλλευόμαστε πλήρως την παραλία είτε σε ένα μονό υπολογιστή, σε shared memory, κοινόχρηστη μνήμη, είτε σε πολλαπλούς διαφορετικούς υπολογιστές. Οι πολλαπλοί διαφορετικοί υπολογιστές για να συγχρονιστούν και να συντονιστούν χρησιμοποιούν διεργασίες και οι διεργασίες χρησιμοποιούν μεταβίβαση μηνυμάτων, sockets δηλαδή. Άρα θα ήταν και καλή ευκαιρία κάποιος που του αρέσουν τα λειτουργικά συστήματα για προγραμματισμός να επιλέξει, αν έχει αυτή τη δυνατότητα, το μάθημα συστήματα παράλληλης καταμείνησης επεξεργασίας σε ανώτερο εξάμεινο που διδάσκω εγώ και μας πάει ένα βήμα παραπέρα από αυτό το μάθημα. Λοιπόν, κλείνω και αυτό εδώ πέρα. Proc 2, το είδαμε. Να σας δείξω τώρα κάποιες άλλες ειδήσεις. Για παράδειγμα, με το φλοιό Bus μπορεί κάποιος να κάνει ανάπτυξη λογισμικού. Και για να κάνει ανάπτυξη, τι χρειάζεται, για παράδειγμα, σας δείχνει, ας πούμε, ένα Bus Shell και πώς το μορφοποιείται. Δηλαδή, βλέπετε εδώ ότι έχει μορφοποιήσει χάλια. Δηλαδή το echo αυτό είναι πολύ πιο μέσα, αυτό πολύ πιο μπροστά, το οποίο δεν είναι ωραίο. Καλό είναι να είμαστε κελάτες του ωραίου γενικότερα, να μας αρέσει κάτι, να είναι ομοιόμορφο. Γενικότερα η καλεσθησία είναι σημαντικό κομμάτι. Βέβαια, πρώτο κομμάτι για μένα είναι η λειτουργικότητα και η ασφάλεια, αλλά εφόσον τα κάνουμε αυτά, το επόμενο βήμα είναι η καλεσθησία. Να παραδίδουμε ένα κομμάτι κώδικα όμορφο. Και ξέρετε, ένας κώδικας όπου είναι ωραίος, καταρχήν δείχνει ότι κάποιος ως προσωπικότητα ότι προσέχει το τι γράφει, άρα θα είναι και γενικότερα προσεκτικός στη ζωή του και ούτω καθεξής. Δηλαδή, είναι ένα δείγμα γραφής, ίσως ένα ισχνό στοιχείο της προσωπικότητας τα κομμάτια του κώδικα που παραδίδει κάποιος. Δηλαδή, αν κάποιος μου παραδώσει αυτό το κομμάτι εδώ που βλέπουμε, που είναι άλλα ντάλλον, εντάξει, μπορεί να έλεγα πολύ βιαστικά κάνει, μπορεί να λειτουργεί μεν, εντάξει, 10 θα πάρει πάλι. Αλλά, εντάξει, το βλέπεις και λες, εντάξει, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Λίγο καλέσθητος στο τι παραδίδει. Ενώ έτσι έχει μια μορφοποίηση πολύ ωραία. Βλέπετε εδώ ότι αυτό το echo που είναι μέσα στο for έχει ένα τμήμα, ένα κομμάτι που έχει το κενό, το white space. Ομοίως διάφορα cases, βλέπετε εδώ πως είναι όλα έτσι και εδώ έχουν γίνει σωστά. Άρα υπάρχουν εργαλεία που μας κάνουν αυτό εδώ πέρα. Υπάρχουν εργαλεία όπως το Linter. Το Linter είναι έλεγχος ορθότητας ενός αρχείου και υπάρχουν Linters τόσο για C, Python, για πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Το Linter λοιπόν κάνει μια στατική ανάλυση και σου εμφανίζει πιθανά λάθη που μπορεί να έχεις. Άρα λοιπόν, αν εκτελέσουμε Shell Check, το πρόγραμμα, το Shell Check που είναι ελεύθερα από το Internet, το κατεβάζετε πάνω σε ένα αρχαιοφλείο, θα σας πει, κοίταξε, εδώ έχεις πιθανό πρόβλημα. Κοίταξε, γίνεται, iterating over a less output is fragile. Προσοχή. Μην κάνεις iteration με αυτόν τον τρόπο. Και γιατί μην το κάνεις iteration? Γιατί κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Ίσως δεν το σκέφτεστε τώρα, ή μάλλον και είναι λογικό να μην το σκέφτεστε, γιατί δεν έχετε την εμπειρία του να έχετε προγραμματίσει εκατοντάδες χιλιάδες script. Αλλά το πρόβλημα που θα προκύψει εδώ πέρα είναι ότι μπορεί τα αρχεία να έχουν κενό. Οπότε αν έχουν κενό, τότε θα θεωρηθούν ξεχωριστοί παράμετροι και θα υπάρξει πρόβλημα. Γι' αυτό το καλύτερο, όταν θέλουμε να κάνουμε iteration πάνω σε αρχεία, να χρησιμοποιούμε το find με την παράμετρο print0, δηλαδή να δίνει μια έξοδο με null terminated strings, δηλαδή κάθετος 0, και να χρειαζόμαστε τα null terminated strings. Γιατί το null terminated string δεν το χρησιμοποιούμε ως όνομα αρχείου, ως χαρακτήρα επιτρεπτό στο Unix file system. Άρα λοιπόν μην χρησιμοποιείτε τέτοιες δομές και ούτω καθεξής.
Ασφαλώς να κάνουμε προγραμματισμό. Είπαμε, το ένα είναι ο editor που να μας τα φτιάχνει σωστά τα διαστήματα. Το δεύτερο είναι ο linter. Μετά είναι το unit test, το οποίο είναι μονάδα ελέγχου. Το unit test μας δοκιμάζει ότι το αρχείο λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιεί το batch, ο συγκεκριμένος συγγραφέας. Βάζει τα σενάρια ελέγχου, ότι αν έχει αυτή την είσοδο, θα έχει αυτή την έξοδο, και ούτω καθεξής. Και στο τέλος σου εμφανίζει τα αποτελέσματα. Γενικότερα, τώρα, κάποιος που θα κάνει ένα script 5 γραμμών δεν τα χρειάζεται αυτά. Εμείς λέμε για εκατοντάδες γραμμές, και αυτό θα το δείτε και σε εταιρείες. Αν πάτε να δουλέψετε ως software developer σε μεγάλες εταιρείες, θα δείτε ότι υπάρχουν άτομα που κάνουν μόνο testing και γράφουν σενάρια δοκιμών, τα εκτελούν συνεχώς και τα επεκτείνουν. Και η ομάδα ελέγχου του προγραμματισμού έχει ως σκοπό να βρίσκει ασφαλώς τα bugs, και αυτό γίνεται μέσω unit tests, δηλαδή μοναδιαία αρχεία ελέγχου. Τέλος πάντων, με αυτά τα πράγματα μπορείς να κάνεις και πολύ πιο σύνθετα στοιχεία στο bus, και αυτό ήταν ένα ενδιαφέρον post που το μοιράστηκα μαζί σας. Και να κλείσουμε και με το top 7 γλώσσες προγραμματισμού που πρέπει να ξέρετε, γιατί ο σκοπός είναι βέβαια να μάθετε τις δεξιότητες από αυτό το μάθημα κτλ, αλλά να σας δώσω και κάποια hints για το τι ζητιέται έξω. Γιατί μην ξεχνάτε, σύμφωνα με κάποια ιαπωνικό ρητό που άκουσα χθες σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία από την ΕΠΗ, όταν κάποιος έχει απορία το τι θα ακολουθεί στο μέλλον, θα πρέπει να έχεις τρεις κύκλους, να το ζωγραφίσω. Δηλαδή αυτό που θα θελήσεις να κάνεις στο μέλλον, να χρησιμοποιεί τρεις κύκλους. Ο ένας κύκλος είναι αυτό που σου αρέσει, δηλαδή like, αυτό που σου αρέσει. Ο δεύτερος κύκλος είναι αυτό που πληρώνουν άλλοι. Πληρώνουν οι άλλοι. Δηλαδή αυτό που θα σου πληρώσουν οι άλλοι. Και ο τρίτος κύκλος είναι αυτό που είναι το σωστό, το ηθικό για την κοινωνία. Οπότε αυτή εδώ η τομή, αυτό είναι το ιδανικό σημείο για κάποιον. Κάποιος δηλαδή που θα δουλεύει σε ένα κομμάτι που του αρέσει, που το πληρώνει οι άλλοι, και κάνει κάτι καλό στην κοινωνία, προσφέρει έργο. Δεν είναι κάτι που κάνει κακό στην κοινωνία. Άρα λοιπόν, αυτό τώρα κάπως το έχει ονομάσει η συνομιλία, δυστυχώς δεν το θυμάμαι, δεν μπόρεσα να συγκρατήσω το όνομα, αλλά είναι μια ιαπωνική παροιμία, μια ιαπωνικό ρητό, που είναι συμβουλή για κάποιον το τι θα κάνει στο μέλλον του. Είναι οι τρεις κύκλοι. Αν κάποιος βέβαια ξέρει πώς λέγεται, δεν θα είχα πρόβλημα να το γράψει στο chat να μου το πει. Δεν λέγεται ασφαλώς three circles, μην μου γράψει κανείς three circles, κάπως λέγεται, αλλά δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε παρακάτω. Οι top 7 γλώσσες που πληρώνουν έξω και υπάρχουν ζήτηση. Και είναι αυτή η λίστα. SQL, βάση δεδομένων. Εννοείται. Παντού είναι big data, παντού sites, παντού sensors που στέλνουν δεδομένα. Όλα αυτά θέλουν βάσεις. Άρα θέλει κάποιος να ξέρει πολύ καλά βάση δεδομένων. SQL εντολές και προγραμματισμό SQL. DBA, Database Administration. Είναι ολόκληρο κεφάλαιο αυτό. Java, JavaScript, Python, C#, C++ και .NET. Καταλαβαίνετε ότι οι περισσότερες από αυτές τις γλώσσες καλύπτονται στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών που έχουμε στο τμήμα. Γι' αυτό και γενικότερα τα τμήματα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή και μηχανικών πληροφορικής βέβαια, έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας. Αρκεί βέβαια κάποιος να ασχοληθεί με αυτά, γιατί υπάρχουν και φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο και δυστυχώς δεν θα ξέρουν καθόλου προγραμματισμό. Θα τους δίνεις μια εντολή C και θα έχουν απορία το printf, για παράδειγμα, πώς συντάσσεται. Εν τούτης όμως, οι περισσότεροι που το αγαπάνε αυτό που το δουλεύουν, αποκτούν τα βασικά εφόδια για να μην έχουν κανένα πρόβλημα βιωσιμότητας, επαγγελματικής βιωσιμότητας στο μέλλον. Άρα, έχετε κάποια tips από εδώ πέρα για το τι καλό είναι να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε. Πόροι. Αδιέξοδο και αποφυγή αδιεξόδων. Πόροι, ας πάμε λίγο εντάχει. Αυτή είναι κομμάτι από την προηγούμενη διάλεξη της προηγούμενης εβδομάδας. Πόροι είναι οτιδήποτε μπορεί να δοθεί σε μια διεργασία. Τι μπορεί να δοθεί σε μια διεργασία? Μπορεί να δοθεί επεξεργαστής. Άρα, ναι, ο πόρος είναι επεξεργαστής. Ο επεξεργαστής είναι πόρος. Μπορεί να δοθεί μνήμη. Ναι, η μνήμη είναι πόρος. Βέβαια, αυτό που δίνεται σε μια διεργασία δεν είναι μόνο κάτι που έχει φυσική υπόσταση. Μπορεί να έχει εικονική υπόσταση. Για παράδειγμα, ένας πόρος είναι ένα σήμα. Ένα σήμα το οποίο δεν έχει φυσική υπόσταση, αλλά ταξιδεύει και πάει σε μια διεργασία, είναι ένας πόρος. Και τα σήματα είναι πόροι. Άρα λοιπόν,
η διαχείριση όλων αυτών των πόρων τι αναλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα. Το λειτουργικό σύστημα αποφασίζει ποιος θα πάρει τι, ποιος θα επιστρέψει τι, ποιος θα τερματίσει, για παράδειγμα, ποια διαδικασία θα τερματίσει γιατί δεν κάνει καλή χρήση των πόρων. Ας δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία για τους πόρους. Κατανόηση των πόρων. Οι πόροι συνδέονται με αδιέξοδα. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν οι πόροι που βρίσκονται σε αυτήν την εικόνα είναι οι δρόμοι και δόθηκαν οι πόροι με τρόπο ώστε να δημιουργείται μια κυκλική αλυσίδα και είχε ως συνέπεια να δημιουργηθεί αδιέξοδο. Είναι αντικείμενα λοιπόν που μπορούν να χωρηθούν. Ένας υπολογιστής, ένας σερβερ έχει δεκάδες πόρους. Δεν είναι μόνο ένας που εξαρτάται μια μνήμη κτλ. Αν σκεφτείτε πόσοι πόροι υπάρχουν, ήδη από το device manager, το Windows, βλέπετε εδώ πέρα ρυθμίσεις πόρων και στο Windows 10. Μπορείς να πας σε μια συσκευή να δεις τους πόρους που καταλαμβάνει. Βλέπεις περιοχή μνήμης, περιοχή εισόδου-εξόδου κ.ο.κ. Και τι γίνεται, υπάρχουν πολλές φορές διενέξεις, δηλαδή κάποιοι πόροι που τους θέλει μια αλφα συσκευή ή διεργασία για να λειτουργήσει και μια β' συσκευή ή διεργασία για να λειτουργήσει και τότε υπάρχει μια διένεξη. FreeBSD, κοιτάξτε, DMS. Άμα κάνουμε DMS, βλέπουμε τους πόρους που βρίσκονται. Για παράδειγμα, τι βρήκε, βρήκε εδώ πέρα ότι έχει μια κάρτα δικτύου Ethernet VR0. Βρήκε ότι έχει ένα προλόγιο. Μια κάρτα γραφικών VJ και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το listing, κομμάτι από το listing, όταν ξεκινάει το λειτουργικό σύστημα. Είναι σημαντικά λοιπόν στοιχεία και αν δεν γίνει σωστή διαχείριση, έχουμε πιθανό αδιέξοδο. Άρα, τι είναι το αδιέξοδο? Είναι η μόνιμη επαειρήσεων αναμονή ενός συνόλου διαδικασιών που είτε συναγωνίζονται για πόρους είτε επικοινωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν μια διεργασία δεν εκτελείται. Μια διεργασία δεν εκτελείται γιατί θέλει πόρους. Άρα, συμβαίνει όταν έχουμε μια κυκλική αλυσίδα. Για παράδειγμα, κοιτάξτε, η P0 ζητάει. Εντάξει, τώρα το παράδειγμα είναι μαγνητοτενίες, αλλά ασφαλώς, επειδή είναι κλασικό παράδειγμα, αναφέρεται, φανταστείτε ότι μπορεί να είναι USB drives, κάτι άλλο. Άρα, υπάρχει η διεργασία P1 και η διεργασία P2 και ζητάει και τους δύο οδηγούς, π.χ. USB 1, USB 2. Το P0, λοιπόν, είναι η διεργασία, μια διεργασία και άλλη είναι η P1, χρησιμοποιείται σημαφόροι, σημαφόροι α και β έχουν τη μία κίνηση το 1. Οπότε, εδώ το P0 παίρνει το α και περιμένει το β, το P1 παίρνει το β, περιμένει το α. Άρα τότε δημιουργείται μια κυκλική αναμονή και έχουμε αδιέξοδο. Μπορούμε το να παραστήσουμε και με γράφο. Όπου βλέπετε οι διεργασίες είναι κύκλοι, οι πόροι είναι τετράγωνα και αν υπάρχει ένας κύκλος μέσα σε αυτό το γράφημα, σημαίνει ότι θα έχουμε πιθανό conflict. Τώρα, πώς κάνουμε το annotation, κάπως κάνουμε annotation εδώ πέρα, περιμένετε λίγο να το βρω. Κάπως γίνεται το annotation και αυτή στη annotate. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο πόρος αυτός, ο resource, ο πόρος 1, έχει δοθεί στη διεργασία 1. Η διεργασία 1 όμως, αυτές οι διακεκομμένες τελείες, είναι ότι ζητάει τον πόρο 2. Ο πόρος 2 έχει δοθεί στη διεργασία 2, αλλά η διεργασία 2 ζητάει τον πόρο 1 και κοιτάξτε, έχουμε δημιουργήσει ένα κύκλο. Βλέπετε αυτό. Δηλαδή, εδώ που ξεκινήσαμε, εδώ καταλήξαμε. Αυτό είναι σημάδι ότι έχουμε πιθανό αδιέξοδο. Η διεργασία 3, βλέπετε εδώ πέρα, δεν έχουμε κύκλο, άρα δεν έχουμε αδιέξοδο με τη διεργασία 3, αλλά οι διεργασίες process 1 και process 2 έχουμε πιθανό αδιέξοδο. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πόρων, όπως οι προεκχωρούμενοι πόροι, που μπορούν να απομακρυνθούν από μια διεργασία χωρίς παρενέργειες, και μη προεχωρούμενοι πόροι που προξενούν αποτυχίες στη διεργασία όταν απομακρυνθούν. Για παράδειγμα, έστω έχουμε δώσει μνήμη σε μια διεργασία και ξαφνικά το λειτουργικό σύστημα αποφασίζει να πάρει πίσω τη μνήμη, άρα η διεργασία θα καταρρεύσει, δεν θα μείνει τίποτα. Ενώ ο προεκχωρούμενοι πόροι είναι όπως ο επεξεργαστής, για παράδειγμα. Δίνεται επεξεργαστής σε μια διεργασία, παίρνει το επεξεργαστής από μια διεργασία, δεν γίνεται κάποιο πρόβλημα. Άρα υπάρχουν πόροι που εύκολα δίνονται και εκλαμβάνονται πίσω και λαμβάνονται πίσω και πόροι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν δύο πόροι, οι διαμοιραζόμενοι πόροι και οι πόροι που δεν διαμοιράζονται. Για παράδειγμα, η μνήμη είναι διαμοιραζόμενος πόρος. Η μνήμη χωρίζεται σε κομμάτια και κάθε διεργασία έχει το δικό της κομμάτι. Για
τη χρήση ενός πόρου, υπάρχει απέτηση, χρήση, απελευθέρωση του πόρου και βέβαια ένα δίξοδο μερικές φορές μπορεί να μην συμβεί, μερικές φορές μπορεί να συμβεί αναλόγως τη σειρά των γεγονότων. Και η σειρά των γεγονότων οδήγησε σε αδιέξοδο. Όπως βλέπετε, είχαμε σύγκρουση. Και υπάρχουν αυτά τα γραφήματα που εδώ δείχνει την πρόοδο της διεργασίας P, την πρόοδο της διεργασίας Q, P και Q δύο διεργασίες. Βλέπετε λοιπόν η διεργασία P θέλει τον α πόρο, θέλει το β πόρο, απελευθερώνει τον α πόρο, απελευθερώνει τον β πόρο. Και ομοίως και άλλη διεργασία και βλέπουμε ότι εδώ από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το κομμάτι της ταύτισης και της πιθανής σύγκρουσης υπάρχει πιθανό αδιέξοδο. Αν όμως η διεργασία α προωθηθεί λίγο δεξιά, τότε το τετράγωνο αυτό θα έχει μετακινηθεί και δεν θα υπάρχει το πιθανό αδιέξοδο. Υπάρχουν επαναχρησιμοποιήσιμοι πόροι, όπως είπαμε, επεξεργαστές, κανάλια, δευτερεύουσα μνήμη, αρχεία κτλ. Άλλο πρόβλημα αδιεξόδου οφείλονται βέβαια και στην πολυπλοκότητα των προγραμμάτων. Και όπως βλέπετε, συνήθως διεργασίες που απαιτούν ίδιους πόρους συναντούν πρόβλημα αδιεξόδου. Δηλαδή, αν φτιάχνετε μια διεργασία, αν κατασκευάσετε μια διεργασία που δεν ζητάει πόρους που χρησιμοποιούνται από τις εργασίες, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν καταναλώσιμοι πόροι, δηλαδή πόροι μιας χρήσης. Μόλις πάρει μια διεργασία ένα τέτοιο πόρο, εξαφανίζεται αυτός ο πόρος, όπως οι διακοπές, σήματα, μηνύματα και πληροφορίες. Γι' αυτό λοιπόν οι πόροι είναι και απεριόριστοι σε ένα υπολογιστή. Βέβαια, εκτός από το deadlock υπάρχει και το live lock. Ποια είναι η διαφορά του deadlock? Το deadlock σημαίνει περιμένω ένα πόρο και όσο περιμένω είναι blocked η διεργασία. Υπάρχει και δυνατότητα όμως να προσπαθεί η διεργασία να κάνει κάτι άλλο, το οποίο είναι live lock. Φανταστείτε τώρα το σενάριο το εξής. Περπατάμε σε ένα δρόμο. Σε ένα πεζοδρόμιο που έχει όλο και όλο θέση για δύο άτομα. Δεν μας ενδιαφέρει βέβαια COVID τώρα δύο μέτρα κτλ. Είναι ένα πεζοδρόμιο, ένα μέτρο λωρίδα μία και ένα μέτρο λωρίδα η άλλη. Και καθώς πηγαίνεις στο ένα μέτρο στη δικιά σου λωρίδα, έρχεται ένας άλλος μπροστά σου. Εσύ το πιο λογικό είναι να πας δίπλα στη δεύτερη λωρίδα. Και φανταστείτε όμως το ίδιο να σκεφτεί και ο άλλος και να έρθει και ο άλλος στη δεύτερη λωρίδα. Εσύ όταν ξαναπά στην άλλη λωρίδα και έρχεται και ο άλλος στην άλλη λωρίδα, όχι γιατί σε ακολουθεί, γιατί σκέφτεται αυτός. Λέω από εδώ θέλω να περάσω. Σας έχει τύχει αυτό, σε κάποιο δρόμο, να κάνετε ένα βήμα δεξιά και να κάνει και ο άλλος ένα βήμα δεξιά. Να κάνεις ένα βήμα αριστερά, βέβαια μετά από 2-3 επαναλήψεις τελικά κάποιος σταματάει, κάποιος μετακινείται και φεύγει. Αλλά φανταστείτε διεργασίες να το κάνουν συνεχώς αυτό. Δηλαδή, μία δεξιά και άλλη διεργασία δεξιά. Μία αριστερά και άλλη διεργασία αριστερά. Αυτό λοιπόν, όταν φτάσετε σε τέτοια κατάσταση, θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Είστε σε κατάσταση live lock. Είστε σε ένα ζωντανό αδιέξοδο. Είδατε λοιπόν κάποιες εκφράσεις από τα λειτουργικά συστήματα που τις συναντούμε και στην πραγματική ζωή. Live lock λοιπόν. Ζωντανό αδιέξοδο. Και αυτό είναι ενεργός αναμονή. Ζωντανό αδιέξοδο, μοντελοποιείται με γράφημα. Σας έδειξα λίγο στοιχεία με τα γραφήματα και πώς, αν βρούμε κάποιο κύκλο, σημαίνει ότι έχουμε πιθανό αδιέξοδο. Κάποιες ασκήσεις που θα ήθελα να τις δουλέψετε σπίτι σας, γιατί είναι και πιθανά θέματα εξετάσεων, οποιαδήποτε άσκηση υπάρχει. Άσκηση για το σπίτι, να τις δουλέψετε. Αναγκαίες συνθήκες αδιέξοδου. Το αδιέξοδο δυσβαίνει όταν ισχύουν όλα τα παρακάτω και οι τέσσερις αυτές οδηγίες. Πρώτον, αμοιβαίος αποκλεισμός. Δεύτερον, κατοχή και αναμονή. Τρίτον, μη προεχώρηση. Και τέταρτη, κυκλική αναμονή. Άρα λοιπόν, κάποιος μπορεί να πει, να φροντίζουμε τότε να μην ισχύουν ταυτόχρονα και οι τέσσερις κανόνες. Να ισχύουν οι τρεις για παράδειγμα. Οπότε δεν θα έχουμε αδιέξοδο. Ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν περιπτώσεις που αναγκαστικά θα έχουμε και τις τέσσερις οδηγίες ενεργές και θα έχουμε πιθανό αδιέξοδο. Είναι πιθανό όμως το αδιέξοδο. Δεν σημαίνει 100% γκαραντί ότι θα έχουμε αδιέξοδο. Ότι έχουμε πιθανό, εν δυνάμει αδιέξοδο. Η κατοχή για αναμονή λοιπόν, μη προεχώρηση, κυκλική αναμονή, στοιχεία που συνθέονται με τα αδιέξοδα. Λοιπόν, τέσσερις προσεγγίσεις αδιεξόδου, πρόληψη, αποφυγή, ανίχνευση, χειροκίνητη μεσολάβηση, πρόληψη κατοχής, πρόληψη κυκλικής αναμονής, παχύ να μην επιτρέπουμε κάποιον να έχει το πόρο μόνιμα. Δηλαδή, μια διεργασία θέλει δύο πόρους. Παίρνει τον ένα πόρο. Αν δεν μπορεί να πάρει το δεύτερο πόρο, να αφήνει τον πρώτο πόρο. Αποφυγή αδιεξόδου, διάφορες λειτουργίες. Ο αλγόριθμος του τραπεζίτη που έχουμε πει, ότι
Η κατάσταση του συστήματος είναι η τρέχουσα ανάθεση πόρων της εργασίας. Αυτό ήταν το ερώτημα στο iQuiz που είχαμε, όχι στο iLottery που είχε γίνει. Ήταν η κατάσταση του συστήματος. Ασφαλής κατάσταση, υπάρχει μια τουλάχιστον ακολουθία εκτέλεσης που μπορεί να εκτελεστεί και μια ασφαλής κατάσταση είναι η κατάσταση που είναι ασφαλής. Γι' αυτό η απάντηση ήταν η κατάσταση του συστήματος για την τρέχουσα ανάθεση πόρων στις διεργασίες. Ασφαλής κατάσταση, αναφέρει λοιπόν ο αλγόριθμος να αποδίδει τις διάφορες καταστάσεις. Υπενθυμίζω ότι αυτή ήταν και η ύλη της προηγούμενης διάλεξης, απλώς για να θυμηθείτε κάποια στοιχεία σας το περιγράφω ξανά. Τερματισμός διεργασίας, κριτήρια επιλογής, κάποιες άλλες ασκήσεις που θα πρέπει να δουλέψετε για το αλγόριθμο για το τραπεζίτη. Και πάμε στα κλασικά προβλήματα μοντελοποίησης αδιεξόδων. Το πρώτο είναι οι συνδετημόνες φιλόσοφοι, δηλαδή κάποιοι που τρώνε σαν τραπέζι, μακαρονάδα. Λοιπόν, τι τρώνε αυτοί? Είναι, όπως βλέπετε, σε ένα τραπέζι και είναι 5 φιλόσοφοι, ένας περιττός αριθμός. Και υπάρχουν πυρούνια δεξιά και αριστερά από το κάθε πιάτο. Κάθε φιλόσοφος για να φάει, βασικά οι φιλόσοφοι τι κάνουν, σκέφτονται, φιλοσοφούν τη ζωή, το νόημα της ζωής και κάποια στιγμή πεινάνε ως άνθρωποι που είναι και σηκώνει με το δεξί χέρι ένα πυρούνι, σηκώνει με το αριστερό χέρι ένα πυρούνι, τρώει τη μακαρονάδα και τα αφήνει μετά. Μετά από λίγο πεινάει κάποιος άλλος. Όμοιος σηκώνει το δεξί, αριστερό, τρώει κτλ. Τώρα βέβαια σκέφτομαι σε μια μεγάλη παρένθεση ότι όλα αυτά ήταν προ-COVID. Τώρα μετά από κάποια χρόνια, δηλαδή σκέφτομαι όταν θα περιγράφω αυτό το πρόβλημα, σίγουρα θα λένε, κύριε COVID δεν είχαν τότε ή κάποιες άλλες αρρώστιες. Η αλήθεια είναι ότι εδώ το βλέπουμε σε ένα θεωρητικό μοντέλο, άρα δεν μας ενδιαφέρουν θέματα που θα έπρεπε όμως ίσως, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν θέματα μόλυνσης και βακτηρίων κτλ. Οπότε ας σκεφτούμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα. Όσο δύσκολο και να είναι, αλλάζει βέβαια η καθημερινότητά μας και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα αλλάξει και ο τρόπος διδασκαλίας σε τέτοια κλασικά προβλήματα. Δηλαδή αυτό είναι ένα πρόβλημα που είναι δεκαετίες έτσι. Τι θα λέμε, θα πρέπει βέβαια να το κάνουμε ίσως με νέο τρόπο, να πούμε υπάρχει αντισηπτικό από την πλευρά πλευρά, υπάρχει αντισηπτικό από την άλλη. Και να το κάνουμε την άλλη φορά. Αλλά κοιτάξτε ότι δημιουργείται αδιέξοδο. Φανταστείτε κάποιος σηκώνει, αν όλοι σηκώσουν ένα πυρούνι και περιμένουν το άλλο πυρούνι, όλοι σηκώσουν το δεξί, τότε δημιουργείται αδιέξοδο. Άρα, τι γίνεται εδώ πέρα, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει αδιέξοδο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Θα πρέπει να γίνει ένα πρωτόκολλο που να επιτρέπει κάποια δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη στο τραπέζι. Να φάνε όλοι. Δεν γίνεται να τρώει, να λέμε ότι αυτός που είναι στην πρώτη θέση θα τρώει συνέχεια και μετά θα τα αφήνει και θα τρώνε οι άλλοι. Επίσης, να είναι και αποδοτικό το σύστημα. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει, ξέρεις τι, θα τρώει κάθε φορά ένας μόνο, οι άλλοι θα περιμένουν, θα τον κοιτάνε και μετά, μόλις αφήσει το πυρούνι, θα τρώει ο άλλος. Ή μπορούμε να πούμε ένα λάξ. Πρώτα θα τρώει ο ένας, μετά ο δεύτερος, μετά ο τρίτος και ούτω καθεξής. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Μπορεί κάποιος να μην πεινάει, γιατί να τον αναγκάσουμε να φάει? Υπάρχουν λοιπόν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα από ένα τόσο κλασικό παράδειγμα που μπορούμε να βρούμε. Άρα, ασφαλώς, αν όλοι φτάσουν σε αδιέξοδο, υπάρχει παρατετεμένη στέρεση. Το starvation το βλέπουμε και στις διεργασίες. Δηλαδή, όταν μια διεργασία θέλει πόρους, ποτέ δεν εκτελείται, ποτέ δεν ολοκληρώνει το έργο της, έχει starvation, έχει λιμοκτονήσει η διεργασία. Και εδώ, στην πραγματικότητα, θα λιμοκτονήσουν οι φιλόσοφοι, αν φτάσουν σε αδιέξοδο. Άρα, μπορεί να λυθεί με διάφορους τρόπους. Προσθέτουμε ένα ακόμη πυρούνι, δηλαδή προσθέτουμε ένα ακόμα πόρο. Δεν βάζουμε 5 φιλόσοφους, βάζουμε 4. Τώρα που θα ανοίξουν και τα εστιατόρια κτλ., βέβαια δεν θα μπορούμε καν 4 να βάλουμε, γιατί θα θέλεις 1,5 μέτρο από τον καθένα. Οπότε θα πρέπει να έχεις τα βασιλικά τραπέζια που είναι από τη μια μεριά ο ένας και από την άλλη 2-3 μέτρα είναι ο άλλος. Αλλά τέλος πάντων, να εκτελείται διαφορετική αλληλουχία ενεργειών. Δηλαδή κάποιος να τρώει με το δεξί χέρι και μετά με το αριστερό, ενώ άλλος να τρώει από το αριστερό χέρι και μετά από το δεξί. Ένας φιλόσοφος επιτρέπει να αποκτήσει τα πυρούνια μόνο όταν είναι διαθέσιμα. Δηλαδή κοιτάει δεξιά, α, είναι διαθέσιμο. Κοιτάει την άλλη, α, είναι διαθέσιμο. Κλακ, τα σηκώνει. Πα, θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να σχεδιαστεί ένα σύστημα ότι ένας φιλόσοφος να κλέβει ένα πυρούνι. Δηλαδή βλέπει, όπου απέναντι έχει ένα πυρούνι, ορμάει, το παίρνει. Εντάξει, το έχουμε το πυρούνι. Βέβαια, η λύση θα μπορούσε να είναι κιόλας να μάθουμε το φιλόσοφο να τρώει με ένα πυρούνι. Εντάξει, υπάρχουν πολλές διαφορετικές λύσεις. Όλα αυτά βέβαια υλοποιούνται με προγράμματα σε C. Βλέπουμε εδώ κάποιες υλοποιήσεις που
όπως θα δείτε και σε θέματα εξετάσεων, έχω βάλει τέτοια κομμάτια κώδικα και ζητάω να τα σχολιάσετε και να τοποθετήσετε κάποιες εντολές. Να τα δείτε αυτά, είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, διάφορες λύσεις, άλλες αποδεικτές και άλλες μη αποδεικτές και πάμε στο πρόβλημα των αναγνωστών και συγγραφέων. Τι γίνεται, πολλοί συγγραφείς, πολλοί αναγνώστες. Υπάρχει λοιπόν ένα βιβλίο, πάει ένας συγγραφέας, όταν βλέπει ότι δεν είναι κανείς άλλος, πάει και γράφει ένα ποίημα. Όσο γράφει, δεν μπορούν οι αναγνώστες όμως να έρθουν να διαβάσουν, γιατί είναι από πάνω, γράφει. Γράφει λοιπόν, ούτε να έρθει κι άλλος να γράψει. Γράφει λοιπόν ο συγγραφέας, φεύγει κάποια στιγμή, μείνει κενό το βιβλίο. Όταν είναι κενό, μπορεί κάποιος να πάει να διαβάσει. Διαβάζει το ποίημα. Μπορεί να έρθει κι άλλος να διαβάσει. Γιατί δεν είναι από μπροστά ακριβώς, αφήνει κάποιο δίσμο, διαβάζουν δηλαδή αρκετοί αναγνώστες. Αλλά ο συγγραφέας για να γράψει πρέπει να μείνει κανείς. Κάποια στιγμή που θα φύγουν όλοι, πάλι θα πάει ένας συγγραφέας να γράψει. Αυτό λοιπόν είναι ένα κλασικό άλλο πρόβλημα και αυτό μοντελοποιείται με διάφορους τρόπους. Παρατηρήστε ότι έχουμε σημαφόρες για να υλοποιήσουμε κάποιες λειτουργίες up and down που τις είχαμε συζητήσει σε προηγούμενο μάθημα. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, το μοντέλο του κοιμόμενου κουρέα. Υπάρχει ένας κουρέας που κοιμάται συνήθως, κουρέας της Σεβίλης ας πούμε, κοιμάται. Κάποια στιγμή έχει τρεις καρέκλες αναμονής. Μπαίνει ένας πελάτης στο μαγαζί, τον ξυπνάει τον κουρέα και ο κουρέας αρχίζει και τον κουρεύει. Στη συνέχεια έρχονται και άλλοι πελάτες. Έχει τρεις καρέκλες αναμονής, κάθονται τις καρέκλες αναμονής. Αν δεν έχει ελεύθερη καρέκλα αναμονής, φεύγει ο πελάτης. Κάποια στιγμή τελειώνει το κούρεμα και από τις καρέκλες αναμονής αδειάζει μια καρέκλα και έρχεται και η διαδικασία είναι αυτή. Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή βέβαια, όταν τελειώσουν οι πελάτες, ο κουρέας ξανακοιμάται. Άρα κοιμάται και όταν έχει πελάτες ξυπνάει. Ομοίως και αυτό το υλοποιούμε με κώδικα σε C και θα πρέπει, αυτό δεν σας δίνω τον κώδικα, θα μπορούσα να το ζητήσω σε κάποιες εξετάσεις μια πιθανή υλοποίηση. Πάντως να ξέρετε ότι και για το μάθημα αυτό έχω δώσει ηλεκτρονικό βοήθημα από τον Κάλυπο, οπότε εκτός από το φυσικό αντίγραφο που θα πάρετε στα χέρια σας κάποια στιγμή, αν δεν έχετε πάρει ήδη, μπορείτε να δείτε στα συγγράμματα του μαθήματος και ένα εικονικό ελεύθερο βιβλίο από το Κάλυπος. Λειτουργικά στήματα που μπορείτε να δείτε κάποια στοιχεία και από εκεί πέρα. Άρα λοιπόν μπορείτε να διαβάζετε και θεωρία, αν δεν έχετε πάρει το βιβλίο ακόμα. Λοιπόν, να το κλείσω αυτό. Για το εργαστήριο εργαστηριακή άσκηση 7, γιατί είμαστε 7η εβδομάδα, έχουμε τα εξής. Χρησιμοποιούμε το EID της διεργασίας, σήματα, χρονόμετρα, ιεραρχία διεργασιών, συγχρονισμό διεργασιών με weight, χειρισμό PID, χειρισμό σημάτων, είναι κώδικες που θα πρέπει να υλοποιήσετε. Υπενθυμίζω στο YouTube έχουν λύσει αυτά εδώ πέρα, αλλά το θέμα είναι να μάθετε μόνοι σας να λύνετε, μην απρόσκοπτα αντιγράφετε ό,τι βλέπετε στο YouTube. Διάφορα παραδοτέα, ιεραρχία διεργασιών, συγχρονισμό με weight και ούτω καθεξής. Και στην 7η εβδομάδα μιλάμε για την διαχείριση μνήμης, φυσική και λογική διευθυνσιοδότηση, προστασία, εναλλαγή μνήμης. Κάποια εντάχει θέματα, όπως σας έχω πει, η πλήρης ανάπτυξη της διάλεξης βρίσκεται στο YouTube, οπότε εδώ δίνω μια άλλη τροπή στις διαλέξεις μου, προκειμένου να μάθετε πράγματα που δεν βρίσκονται στις διαλέξεις, για να είναι αρκετά ενδιαφέρον το μάθημα. Να σας πω λοιπόν ότι το κάθε λειτουργικό σύστημα παρέχει δύο ειδών μνήμες. Υπάρχει η φυσική μνήμη, είναι η μνήμη που αγοράζουμε από κάποιο μαγαζί, τοποθετούμε στο σύστημά μας, είναι η φυσική μνήμη, το τσιπάκι μνήμης που λέμε. Και από την άλλη είναι η εικονική μνήμη. Η εικονική μνήμη είναι η virtual memory, που είναι η μνήμη που δεν υπάρχει. Βέβαια, δεν υπάρχει σε φυσική υπόσταση. Υπάρχει στο σύστημα, αλλά όχι σε φυσική υπόσταση. Και η εικονική μνήμη έχει το εξής πλεονέκτημα. Όταν μια διεργασία ξεκινάει, μπορεί να πει, δώσε μου, κάνει malloc. Μια διεργασία malloc, δώσε μου π.χ. ένα gigabyte μνήμη. Το λειτουργικό σύστημα λέει, εφόσον πληρεί κάποιους περιορισμούς κτλ., λέει, OK, πάρε ένα gigabyte μνήμη. Αλλά δεν της δίνει ένα gigabyte φυσική μνήμη, της δίνει ένα gigabyte εικονικής μνήμης. Και όταν αρχίζει και γράφει σε κάποια κομμάτια μνήμης ή διαβάζει, τότε σιγά σιγά το λειτουργικό σύστημα της συνδέει κομμάτια της virtual μνήμης με την physical μνήμη. Δηλαδή, όλες οι διεργασίες έχουν virtual μνήμη και όσο χρησιμοποιούν τη virtual μνήμη, τόσο το λειτουργικό σύστημα συνδέει τις διευθύνσεις της virtual μνήμης
με διευθύνσεις physical memes και κάνει αυτή την αντιστοίχηση. Και αυτό έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Επιτρέπει, καταρχήν, κάθε διεργασία να έχει τον δικό της χώρο διευθύνσεων, δηλαδή κάθε διεργασία έχει διεύθυνση 0, κάθε διεργασία έχει διεύθυνση 5, 10, 100, 1000. Και επιτρέπει το relocation, επιτρέπει λοιπόν όταν θέλουμε να επανατοποθετήσουμε την διεργασία και ως επέκταση, τη μνήμη που καταλαμβάνει, σε κάποιο κομμάτι της φυσικής μνήμης, να το τοποθετούμε άλλες φορές, ας πούμε, σε άλλο σημείο, άλλες φορές χαμηλά, άλλες φορές ψηλά, αναλόγως πώς να βοηθάμε την όλη διαχείριση της μνήμης. Γιατί πολλές φορές παίρνουμε κομμάτι από τη μνήμη του συστήματος, μιας διεργασίας, και την τοποθετούμε σε ένα εικονικό αρχείο, swap file, virtual memory extension. Το τοποθετούμε στο swap file και όταν κάποια στιγμή θέλουμε να εκτελέσουμε αυτή τη διεργασία, ξαναφεύγει από το virtual file και έρχεται στο physical memory. Αυτό λοιπόν αφορά την ενότητα 7 αυτής της εβδομάδας. Θα επιστρέψουμε και την επόμενη εβδομάδα να δούμε κάποιες ασκήσεις πάνω στη virtual memory. Υπενθυμίζω ότι κάθε Δευτέρα έχετε το online φροντιστήριο, να το παρακολουθήσετε. Την άλλη εβδομάδα έχετε MPS. Σήμερα θα ανοίξει και η άσκηση που θα πρέπει να παραδώσετε σε 2 εβδομάδες. Και είναι ώρα να πάμε στο iQuiz. Μπορείτε λοιπόν να ετοιμαστείτε σιγά σιγά, μην πει κανείς δεν πρόλαβα. Θα ανοίξω το iQuiz λοιπόν. Τη διεύθυνση τη γνωρίζετε, είναι στο site arcecuwm.gr. Και μπορούμε να πάμε να δώσω τον αντίστοιχο κωδικό του μαθήματος. Και πρόκειται λοιπόν να ξεκινήσει το iQuiz. Υπενθυμίζω στο iQuiz ότι υπάρχει και αρνητική βαθμολόγηση αν απαντάτε λάθος, ότι όσο πιο γρήγορα απαντήσετε, τόσο περισσότερες μονάδες θα πάρετε, όσο πιο αργά απαντήσετε, τόσο λιγότερες. Και έχουν τοποθετηθεί 10 ερωτήσεις μέσα στη βάση δεδομένων. Κατάλληλα να σας πω ότι και οι ώρες γραφείου λειτουργούν κανονικά, όπως βλέπετε, τηλεγραφείου βέβαια. Άρα λοιπόν κάποιος που θελήσει να συζητήσουμε θέματα, να συζητήσει μαζί μου κάποια θέματα που τον απασχολούν για το εργαστήριο, για το μάθημα κτλ. Μπορεί να κλείσει ραντεβού και θα έχουμε μέσω Zoom ή WebEx, αναλόγως το slot. Έχουν μείνει 8 δευτερόλεπτα. Εγώ θα κλείσω την καταγραφή της οθόνης, μόλις ξεκινήσει το iQuiz. Θα συνεχίσω να είμαι στο κανάλι βέβαια και να βλέπω στο chat. Καλή επιτυχία λοιπόν να έχετε. Και θα κλείσω την καταγραφή σε αυτό το σημείο προκειμένου να συνεχίσουμε το quiz μας, το recording λοιπόν.